Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να πω παρότι είναι Τρίτη. Χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή με υγεία σε όλους. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά και σήμερα που ξημερώνει Τετάρτη, φίλες και φίλοι, έχουμε και την συζήτηση στη Βουλή για την Οβάρτης, για την προκαταρτική. Θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και αυτό το θέμα σήμερα, όπως και το θέμα της οικονομίας, αλλά και το τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με την Τουρκία και με τα Σκόπια. Σημαντικές οι εξελίξεις. Έχουμε μία δημοσκόπηση σοκ, φίλες και φίλοι, στη Γερμανία. Είναι δεύτερο το ακροδεξιό κόμμα και τρίτη οι σοσιαλδημοκράτες. Είναι δραματική η πτώση του S5, που βλέπει πλέον την πλάτη του ξενοφοβικού AfD, του ακροδεξιού κόμματος στη Γερμανία. Στην σφυγομέτρηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild, το 16% των ερωτηθέντων είπαν ότι θα ψήφιζαν το ευρωσκεπτικιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα έναντι 15,5% που προτιμούν τους σοσιαλδημοκράτες. Τρίτο λοιπόν το κόμμα των σοσιαλδημοκρατών. Πρώτο είναι το κόμμα φυσικά της Μέρκελ, Χριστιανοδημοκράτες, που είναι στο 32%. Μετά είναι ή το ακροδεξιό κόμμα, που είναι στο 16%, στο 15,5% το S5, σοσιαλδημοκράτες, και ακολουθούν οι πράσινοι είναι στο 13%, το αριστερό Ντελίνγκε υποχωρεί στο 11%, όπως και οι φιλελεύθεροι στο 9%. Το Spiegel έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, φίλες και φίλοι, και λέει «Εκλογές από Τσίπρα με αέρα Νοβάρτης». Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ελληνικού κράτους, χαρακτηρίζει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel στον ιστότοπό του την υπόθεση Νοβάρτης, επισημένοντας ότι η ελβετική φαρμακοβιομηχανία φέρεται να δωροδόκησε με μεγάλα ποσά Έλληνες γιατρούς, δημοσίους υπαλλήλους αλλά και υψηλόβαθμους πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Η έρευνα για το σκάνδαλο ξεκίνησε πριν περισσότερο από ένα χρόνο, όμως, όπως τονίζει το Spiegel, κανείς στην Ελλάδα δεν ήταν προετοιμασμένος για το σοκ που θα προκαλούσαν οι αποκαλύψεις στην ελληνική κοινωνία και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Σύμφωνα μάλιστα με το γερμανικό περιοδικό, το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι σημαντικό από πολιτικής άποψης για τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Το 2015 εξελέγει ως υπέρμαχος της διαφάνειας, έτοιμος να μεταρρυθμίσει το διεφθαρμένο σύστημα. Όμως, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, το σκάνδαλο Νοβάρτης ενδέχεται να φέρει ένα νέο πολιτικό αέρα για τον κύριο Τσίπρα, μάλιστα αν ο Έλληνας πρωθυπουργός προτιμήσει, όπως εκτιμούν παρατηρητές, τις εκλογές. Πολύ ενδιαφέρον το δημοσίευμα από το Spiegel. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε στο Πολίτικο, φίλες και φίλοι, και λέει για τα Σκόπια: μόνο συμφωνία πακέτο με τα Σκόπια με αλλαγή συντάγματος. Εμφανίζεται στη συνέντευξη ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, εξαιρετικά ανήσυχος για την ένταση με την Τουρκία. Η Ελλάδα πρέπει να δεχτεί, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, την αλλαγή της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, μόνο ως μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας που θα αναγκάζει τα Σκόπια να αλλάξουν το Σύνταγμα και να αποκηρύξουν τους αλυτρωτικούς ισχυρισμούς. Πρέπει να είναι μια συμφωνία πακέτο, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας στο Πολίτικο, ενώ στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι οι δυτικοί σύμμαχοι πιέζουν τη χώρα μας να επιλύσει το ζήτημα. Είχαμε ένα καυγαδάκι, έως ισχυρό καυγά θα έλεγα, ανάμεσα στον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Ντράγκη. Ο κύριος Τσακαλώτος κάποια στιγμή είπε στο αφεντικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πόσους πληστηριασμούς θέλεις και πόσα λεφτά την ημέρα. Έγινε ένα επεισόδιο, φίλες και φίλοι. Ο κύριος Ντράγκη ζητάει πολλούς πληστηριασμούς, πάρα πολλούς πληστηριασμούς. Στο πρόγραμμα για το 18, όπως θα γνωρίζετε, έχουν μπει περί τους 11.000 πληστηριασμούς. Η συμβολιογράφη λέει ότι είναι αδύνατο να τα καταφέρουμε να έχουμε τόσους πολλούς πληστηριασμούς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ο Ντράγκη πιέζει πάρα πολύ, πάρα πολύ πιέζει, ενώ λέει καλά λόγια για την οικονομία. Κρατάει πολύ αυστηρή στάση ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πιέζει για πληστηριασμούς και να προχωρήσουν και οι επενδύσεις στο ελληνικό. Ο γερμανικός τύπος, μιας και είμαστε τώρα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λέει ότι πιο κοντά στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
ο σημερινός πρόεδρος της Bundesbank, ο κύριος Βάιντμαν. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν οι γερμανικές εφημερίδες, όπως η Handelsblatt και λοιπά. Λένε ότι βρίσκεται πιο κοντά στην προεδρία της EQT ο Βάιντμαν. Το γεγονός ότι ένας αμφιλεγόμενος και προβεβλημένος πολιτικός, όπως ο Ισπανός Υπουργός Οικονομικών, ο Ντεγκίντος, προάγεται στην ανεξάρτητη, όπως προβλέπουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες, EQT, προκαλεί δυσαρέσκεια σε πολλούς παραδοσιακούς κεντρικούς τραπεζίτες. Ωστόσο, και το ενδεχόμενο να αναλάβει τα ηνία της EQ2 ο Βάιντμαν, ένας σκληροπυρηνικός ως προς την νομισματική πολιτική οικονομολόγος, προκαλεί ανησυχία τουλάχιστον σε Παρίσι και Ρώμη, όπου η χαλαρή νομισματική πολιτική του Μάριο Ντράγκη γίνεται δεκτή με ικανοποίηση. Και έχουμε και το Σεντένο, διότι τρέχει ένα πολύ σημαντικό θέμα, φίλες και φίλοι, και βλέπω ότι δεν παίρνει τη διάσταση που πρέπει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συζητήσεις για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους συνεχίζονται με πολύ γοργό ρυθμό και ο Σεντένο, μιλώντας στην Bild, είπε ότι είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, ο Πορτογάλος, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συζητήσει την ελάφρυνση χρέους για την Ελλάδα. Αυτά ήθελα να σας πω σαν αρχή. Πριν σας παρουσιάσω τους καλεσμένους, θέλω να συνδεθούμε με τη συνάδελφό μου, την Κάτια Νιάκαρη, και να την καλησπερίσω, διότι σήμερα είχαμε κάποιοι έστησαν καρτέρι σε μία γυναίκα στο Χαϊδάρι και την πυροβόλησαν στο κεφάλι. Η Κάτια Νιάκαρη βρίσκεται στο νοσοκομείο Γεννηματά για να μας δώσει όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Κάτια. Καλησπέρα, Εμίλιε. Πράγματι, βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου εδώ νοσηλεύεται η 40χρονη, η οποία νωρίτερα πυροβολήθηκε στο σπίτι της, στο Χαϊδάρι, στην οδό Αγίας Παρασκευής, στο κεφάλι, συγκεκριμένα στο μάγουλο, όπως έχουμε μάθει. Mm-hmm. Να σας πω ότι αρχικά μεταφέρθηκε, διακομίστηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο και από εκεί πέρα ήρθε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Όπως μαθαίνουμε, μάλιστα χρειάστηκε η επέμβαση γναθοχειρούργου, όπου τον έψαχναν νωρίτερα συναδελφοί του, ωστόσο δεν έχουμε κάποια ενημέρωση μέχρι αυτή την ώρα για το τι ακριβώς συμβαίνει με την 40χρονη. Ωστόσο, αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί μέχρι και αυτή την ώρα πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Μάλιστα. Να πούμε για τους τηλεθεατές. Ναι, Μιλέ. Συνέχισε, ναι. Να πούμε για τους τηλεθεατές μας, λοιπόν, ότι η 40χρονη δέχτηκε πυρά στο σπίτι της που βρίσκεται στο Χαϊδάρι, όπως σας είπα, στην οδό Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα, λοιπόν, με αστυνομικές πηγές, την πυροβόλησε κάποιος, δεν ξέρουμε αν είναι ένας ή δύο ή περισσότεροι δράστες, μέσα στο mm-hmm. σπίτι της. Mm-hmm. Και μάλιστα η γυναίκα βγήκε έξω από το σπίτι, φωνάζοντας για βοήθεια. Αυτό που καταφέραμε να μάθουμε, καθώς νωρίτερα είχαμε πάει στο σημείο που συνέβη το τραγικό περιστατικό, αυτό που μάθαμε, λοιπόν, είναι ότι η γυναίκα έμενε μόνη της, δεν έχει παιδιά, είχε δύο σκυλιά για συντροφιά, είναι αλβανικής καταγωγής. Μάλιστα. Οι γείτονες, ωστόσο, να σας πω ότι αυτό που λένε είναι ότι έβλεπαν συχνά κάποια παρκαρισμένα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, ακριβά αυτοκίνητα, ενώ πληροφορίες έκαναν λόγο και για έναν άντρα, όπου δεν έχει αποσαφινιστεί αν ήταν άντρας της, σύντροφός της, κάποιος φίλος της, ο οποίος μάλιστα ταξιδεύε συχνά ανατακτά χρονικά διαστήματα στην Αλβανία. Μάλιστα. Και επέστρεφε. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν οι έρευνες αστυνομίας και να ευχηθούμε να πάει καλά με την ακριβώς. υγεία της η συγκεκριμένη γυναίκα. Κάτια Νιάκαρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σου εύχομαι. Φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τους αποψινούς καλεσμένους της εκπομπής. Είναι ο κύριος Δημήτρης Τσαγκάρης, ο γνωστός οικονομολόγος. Κύριε Τσαγκάρη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή Σαρακοστή. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, δημοσιογράφος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Τη Σαρακοστή ως προς το θρησκευτικό μέρος. Ως προς το οικονομικό και το κοινωνικό. Ζητούμε, επιδιώκουμε την άρση της Σαρακοστής. Σωστό. Βασίλης Πανάκης, γραμματέας ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πανάκη, καλησπέρα. Κύριε Γιάτσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Σαρακοστή σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Η κυρία Δέσποινα Σπανού είναι επίσης απόψε κοντά μας, υπεύθυνη τύπου της Λαϊκής Ενότητας. Καλώς ήρθατε, κυρία Σπανού. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Βέβαια, να σχολιάσω κι εγώ αυτό που είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης σε σχέση με την άρση. Δεν μπορώ να μην το πω, μου έδωσε πάσα. Λοιπόν, σε σχέση με την άρση της δίαιτας, της αναγκαστικής δίαιτας, της αναγκαστικής Σαρακοστής, γιατί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα και από πώς πήγανε στο Eurogroup, δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, ανεξάρτητα και από αυτά που ζούμε
συνεχώς σε σχέση γιατί δηλαδή με. Ευκλήδης τα έβαλε με το τράκι. Ευκλήδης μπορεί να τα έβαλε το διατάφτα. Για το θέμα των πληστηριασμών. Ναι, το θέμα είναι τι είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση. Εμείς το ξέραμε ότι θα γίνει αυτό για τους πληστηριασμούς. Το λέγαμε αυτό συνέχεια. Που δεσμεύτηκε έκανε. Λοιπόν, το λέγαμε συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι δεν εκμεταμιεύτηκε η δόση. Εγώ δεν υπερασπίζομαι όλα αυτά, έτσι. Εγώ είμαι κατά των μνημονίων, αλλά θέλω να πω πώς εξελίσσεται η κατάσταση και πώς φαίνονται να είναι τα πράγματα, γιατί τα πλαίσια που έχουν βάλει οι δανειστές εκπρόσωποι των θεσμών δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξία. Θα τα κουβεντιάσουμε και για τους πληστηριασμούς, κυρία Σπανού, σήμερα. Ακούσουμε και τις απόψεις σας, που είστε μαχητικοί εκεί στη Λαϊκή Ενότητα με τους πληστηριασμούς. Γιώργος Γαλανός, λέκτορας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Θανάσης Λισογιάννης, ο δημοσιογράφος, ο γνωστός δημοσιογράφος και συνεργάτης μας στην Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εμίλη. Καλή εβδομάδα, καλή Σαρακοστή, με υγεία. Μα δεν θα έχουμε Σαρακοστή στις ειδήσεις και στα γεγονότα. Θα είναι καταιγιστικά. Το είναι σίγουρο. Αύριο να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα δηλαδή, που σήμερα είναι Τετάρτη, να δούμε τι θα γίνει. Λένε ότι θα γίνει, το κλίμα είναι, λέει, κάνει τζιζ. Τζιζ μόνο. Είναι εκρηκτικό το κλίμα, αλλά να δούμε τι θα προκύψει. Γιατί, για παράδειγμα, είχαμε και μια συνέντευξη του κυρίου Αβραμόπουλο, ο οποίος ναι μεν μίλησε για σκευωρούς, αλλά άφησε και αιχμές για το πώς χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία το θέμα, μιλώντας ότι διαφωνεί με όρους περί πολωνοποίησης, έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, στη Βουλή, στους θεσμούς, πράγμα που δεν φαίνεται να δείχνει η εξωματική αντιπολίτευση. Σπύρος Ουρμελίδης, σύμβουλος έκδοσης της Κυριακάτικης Κόντρα Νιούς. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή Σαρακοστή, καλή εβδομάδα όλα αυτά. Η προσοχή όμως συγχρόνως είναι στραμμένη και στην Τουρκία. Και στην Τουρκία, ναι. Διότι υπάρχει ο απόλυτος παραλογισμός, με την έννοια ότι έχουμε και στην Κύπρο δυσάρεστες εξελίξεις, προκλήσεις και παραβιάσεις του κάθε νομιμότητας, κάθε δικαίου διεθνούς και κάθε συμφωνίας. Και βεβαίως έχουμε και τις προκλήσεις και τις απειλές και στο χώρο της Αιγύπτου, του Αιγαίου, συγγνώμη, ενώ δείχνει ο κύριος Ερντογάν ότι θέλει να κάνει κουμάντο και στα Βαλκάνια. Ενισχύει και τον αλβανικό εθνικισμό. Έχουμε και εκεί πέρα εξελίξεις, διότι ο κύριος Ράμα ανακοίνωσε ότι θα πρέπει Κόσοβο και Αλβανία να εκπροσωπούνται από ένα κοινό πρόεδρο, να έχουν κοινές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό, που ήδη υπάρχει ένας συντονισμός. Αυτό σημαίνει αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια. Και αυτό συμπαρασύρει και τα Σκόπια, με τα οποία προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία να κλείσει αυτό το κομμάτι. Επομένως, βλέπουμε συνολικά την Τουρκία να κινείται στην περιοχή. Και μάλιστα εναντίον όλων. Έτσι, και παρά τα όσα κάνει, είναι εξαιρετικά υποκριτική, θα έλεγα, η στάση των Δυτικών και των Αμερικανών και των Ευρωπαίων, οι οποίοι απλώς παρακολουθούν τον κύριο Ερντογάν, πέρα από τα λεκτικά, τα οποία δεν λένε τίποτα επί του πρακτέου, παρακολουθούν τον κύριο Ερντογάν να παραβιάζει τα πάντα. Έχει εισβάλει στη Συρία. Βρισκόμαστε πλέον κανονικά σε ένα πόλεμο Συρίας Τουρκίας, με την εμπλοκή και συριακών δυνάμεων πλέον, όχι μόνο των Κούρδων και διάφορα τέτοια. Επομένως, έχουμε μια εκρηκτική κατάσταση στην περιοχή, που είναι εξαιρετικά δυσάρεστη και επικίνδυνη. Και στην Παρασκευή στις Βρυξέλλες θα έχουμε συντονισμένες ενέργειες του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Αναστασιάδη, του πρόεδρου της Κύπρου, όπου θα παρουσιαστεί το πακέτο του προβλήματος, την άτυπη σύνοδο κορυφής. Ήδη σήμερα, την μέρα που μας πέρασε, ο κύριος Τσίπρας επικοινώνησε με την κυρία Μέρκελ για όλο το θέμα αυτό. Κυπριακό και Σκοπιανό και λοιπά. Ακριβώς. Κυρίως όμως Τουρκία, Κύπρος και βεβαίως και το Σκοπιανό. Και θα συναντηθεί ο κύριος Τσίπρας την Παρασκευή με την κυρία Μέρκελ. Έχουν και ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Τσίπρας. Και ο κύριος Αναστασιάδης. Ευχαριστώ, Σπύρο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, θα ζητήσει αποζημίωση από την Οβάρτης. Αυτό είναι το ένα. Η Νέα Δημοκρατία, θα δούμε τι θα κάνει αύριο στη Βουλή. Γίνεται μεγάλος τσακωμός για τις 10 κάλπες. Η κυβέρνηση λέει, αναφερόμενος στη δικογραφία, εμπλεκόμενος στη δικογραφία, αναφερόμενος και κάλπη, 10 πρόσωπα λοιπόν. Για να δούμε τα 10 πρόσωπα, κύριε Καλοκαιρινέ. 11 είναι τα πρόσωπα στη δικογραφία. Κύριε Σπανάκη, θα μας το πείτε τώρα. Θέλω να δείξουμε τα 10 πρόσωπα, θα το δείξω εσάς, θα ξεκινήσω από εσάς. Εδώ είναι τα 10 πρόσωπα που αναφέρονται και για αυτούς στείνονται οι 10 κάλπες αύριο να ψηφίσουν οι βουλευτές όλων των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία
Κύριε Σπανάκη, έχει την άποψη ότι ξεχάσει... πρέπει να στηθεί μια κάλπη. Παρακαλώ, σας ακούμε. Πάμε στον κύριο Σπανάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρη θέση. Εντάξει. Από την αρχή λέει όλα στο φως. Ναι. Από την αρχή λέει όλα στο φως. Όλα στο φως. Δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ θέλουν να κάνουν κινήσεις εντυπωσιασμού. Θέλουν να στήσουν 10 κάλπες όταν ο κανονισμός της Βουλής είναι ξεκάθαρος. Καταρχήν, το ερώτημα είναι ένα ενιαίο για όλα τα πρόσωπα. Και δεύτερον, δεν είναι 10, είναι 11. Η κυβέρνηση δεν φέρνει σκοπίμως το 11ο πρόσωπο που είναι υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα το κρατούμενο. Ποιος είναι, πείτε. Δεύτερον, είναι... το ξέρουμε πολύ καλά. Πείτε το. Αλλά θα το ακούσετε σε λίγες... Υπάρχει στη δικογραφία αυτό, υπάρχει στη δικογραφία. Σε λίγες εβδομάδες. Θα το ακούσετε σε λίγες εβδομάδες. Ναι. Το ξέρουν οι πολίτες. Το ερώτημα όμως που είναι γιατί αυτή τη στιγμή θέλουν να πάνε σε 10 κάλπες, όταν το ερώτημα είναι ένα και είναι εάν η προκατακτική επιτροπή έχει αρμοδιότητα να εξετάσει επί της ουσίας την υπόθεση ή πρέπει η υπόθεση να πάει στη δικαιοσύνη. Ένα είναι το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή οι 10 κάλπες έχουν σκοπό να κάνει μια κίνηση εντυπωσιασμού η κυβέρνηση και να κάνει αυτό το διχασμό που θέλει να φέρει. Η Νέα Δημοκρατία λέει ξεκάθαρα όλα στο φως. Δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα αυτό προέκυψε μία μέρα μετά το συλλαλητήριο. Όταν μάρτυρας που κατέθεσε. Το συνδυάζεται τώρα. Την κουκούλα, το ο μάρτυρας. Η Νέα Δημοκρατία αύριο θα αποχωρήσει. Στις 6 Νοεμβρίου. Θα αποχωρήσει αν επιμείνουν στις 10 κάλπες. Αν επιμείνουν στις 10 κάλπες. Είναι ένα μεγάλο κόμμα με υπεύθυνη στάση. Ναι, θα η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, μέχρι τελευταία στιγμή, ναι, θα επιδιώξει να πάμε σε μία κάλπη και σε μία ψηφοφορία. Όπως ορίζει και το άρθρο 154 του κανονισμού της Βουλής. Μάλιστα. Η πρόταση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν μιλάει για κατηγορίες, είναι μια έκθεση ιδεών, σαν να μιλάμε σε ένα σεμινάριο νομικής φύσεως. Ναι. Κύριε Τριανταφυλλίδη, υπάρχει ενδέκατο πρόσωπο που ισχυρίζεται και υποστηρίζει ο κύριος Σπανάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Ας το πει ο ίδιος ο κύριος Σπανάκης, αυτός το ισχυρίστηκε. Ναι. Εγώ θέλω να πω, αν μου δίνετε το λόγο. Ναι, έχετε το λόγο, ναι. Λοιπόν. Καταρχήν, δεν με απασχολεί και δεν θέλω, κύριε Λιάτσο, να κάνουμε έναν ανταγωνισμό φθοράς. Νομίζω ότι στα ζητήματα της σύψης και της διαφθοράς πρέπει να αναζητούμε κοινούς παρονομαστές. Προσπαθώντας το δημόσιο διάλογο να οριοθετήσουμε αυτούς τους κοινούς παρονομαστές, βλέπω το εξής. Οι περισσότεροι συμφωνούμε ότι υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Νομίζω ότι κανείς δεν λέει όχι. Πού το βρήκατε αυτό? Ένα. Δύο. Το ακούσαμε και πριν από λίγο, υπάρχει ανάγκη να χυθεί άπλετο φως. Να προσθέσω εγώ από δημοσιογραφική παράκρουση ότι θέλουμε άπλετο και όχι άπλητο φως. Όλα στο φως λοιπόν, με ένα δεύτερο. Και ένα τρίτο, ότι όσοι και όποιοι καταχράστηκαν την δημόσια εξουσία με αντάλλαγμα οικονομικά ωφέλη, στη φυλακή και τα χρήματα πίσω. Είναι δηλαδή λαϊκή απέτηση και το ερώτημα που απασχολεί το λαό μας, στα καφενεία, στις γειτονιές, αυτό που πάλι είχα τη δυνατότητα και κάθε φορά σας φέρνω ρεπορτάζ φρέσκο και από την Καλαμαριά και τον Εύωσμο και το Κορδελιό και τις 40 εκκλησίες και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα μπει κανείς φυλακή, θα πληρώσει κανείς, γιατί ακούμε λάδι, τηγανίτα μηδέν. Αυτά είναι αυτά που συνοψίζουν και νομίζω ότι ενώνουν, γιατί θα ήταν άδικος, κύριε Λιάτσου, να πει κάποιος δεν υπάρχουν έντιμοι και ηθικοί άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία. Το ισχυρίζεται κανείς αυτό ή στο ΠΑΣΟΚ ή στις άλλες πολιτικές δυνάμεις? Προφανώς και υπάρχουν, οι οποίοι δεν θα ήθελαν να χρεωθούν τα ανομήματα ανθρώπων οι οποίοι έβαλαν, φαίνεται, ακόμη δεν έχει αποδειχθεί, και εγώ θέλω να έρθω σε αυτό που λέγεται σαν παραμύθι, για να καταρρεύσουν οι μύθοι. Και θα χρησιμοποιήσω εσάς, κύριε Λιάτσο, την εκπομπή σας. Από την εκπομπή σας αναδείχθηκε και μετά σκότος, σιωπή. Το σιωπητήριο, η σιωπή των αμνών. Κανείς δεν το ανέδειξε. 24 Τρίτου του 17 βγήκε η κυρία Παπαδάκου, η καλή μας συνάδελφος του δικαστικού ρεπορτάζ, στη δική σας εκπομπή. Εσείς το αναδείξατε, κύριε Λιάτσο. 24 Μαρτίου του 17, δηλαδή 8 μήνες πιο πριν. Υπήρχε Σκοπιανό για να καλυφθεί, υπήρχαν συλλαλητήρια? Όχι. Υπήρχε κυρία Τουλουπάκη, που τώρα πέσανε πάνω της και στους εισαγγελείς κλπ.
Όταν σε αυτήν εδώ την εκπομπή, εδώ που κάθω τσαγκάρης καθόμουν, το βράδυ που βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ, τότε εξόρκιζαν, αφήστε ήρεμη την δικαιοσύνη, ήσυχη τη δικαιοσύνη. Γιατί τότε η απόφαση του ΣΤΕ, που έβγαζε αντισταγματικό κομμάτι από τον νόμο του Νίκου του Παπά, βόλευε. Οπότε μην ακουμπάτε τη δικαιοσύνη, τα ιερά και τα όσια. Τώρα το γυρίσαμε. Ακούμε για συμμορητοπόλεμους, για ιστορίες κλπ. Το αφήνω και αυτό στην άκρη. Από την εκπομπή σας λοιπόν διαβάζω τι λέει η κυρία Ράικου. 24 Μαρτίου του 17. Λέει, μεγάλος αριθμός κρατικών αξιωματούχων, κυρίως ιατρών δημοσίων νοσοκομείων, δωροδοκούνταν απευθείας από λογαριασμό της εταιρείας Νοβάρ της Ελβετίας με εμβάσματα σημαντικών χρηματικών ποσών που κατετίθενται στους προσωπικούς λογαριασμούς. Και αμέσως μετά στη δεύτερη παράγραφο που την ξεχνούσε επιμελώς ο καλεσμένος σας της Νέας Δημοκρατίας εκείνο το βράδυ. Ποια δεύτερη παράγραφο? Η ενδεχόμενη ανάπτυξη. Αυτό σήμανε, διαβάζω, εδώ είναι από την εφημερίδα των συντακτών, παρέτηση βόμβα της Ελένης Ράικου. Και διαβάζω την τετρασέλιδη επιστολή της. Το κρίσιμο σημείο ποιο είναι? Αυτό σήμανε αμέσως συναγερμό στην υπηρεσία μας, λέει η κυρία Ράικου, γιατί προμείνει η πιθανή ύπαρξη παρόμοιων εμβασμάτων και σε άλλους εμπλεκόμενους, κόμμα ενδεχομένως και πολιτικούς. Λέει 8 μήνες πιο μπροστά η Ράικου, που δεν υπήρχε σκοπιανό, δεν υπήρχε μακεδονικό, αλβανικό, τουρκικό, κουρδικό, δεν υπήρχε τίποτα. Δεδομένου ότι δεν έχει περιέλθει το σύνολο των εντιθέντων στοιχείων στην υπηρεσία μας. Και λέει, στη σημαντικότατη αυτή υπόθεση κόμμα, η κυρία Ράικου, η οποία αποτελεί την κορονίδα της διαφθοράς στη χώρα μας, ισχυρίζεται κάποιος λοιπόν νουνεχής, νυφάλιος, ψύχρεμος άνθρωπος στην πολιτεία που ζούμε στην Ελλάδα, στη χώρα μας, ότι δεν θα έπρεπε να διερευνηθεί η κορονής των ζητημάτων διαφθοράς? Και έρχομαι και κλείνω, γιατί με ενδιαφέρει το πολιτικό. Σας λέει η Νέα Δημοκρατία, ναι στην προανακριτική, προκαταρτική, όχι στη σκευωρία. Μιλάει για σκευωρία η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ρωτώ λοιπόν. Μισό λεπτό. Κύριε Σπανάκη, δεν σας διέκοψα. Κύριε Σπανάκη, όχι, δεν θα κάνουμε. Για κατά την παράσταση. Κύριε Λιάτσο, δεν θα κάνω έτσι. Αφήστε τον άλλο κύριο. Δεν θα κάνω έτσι. Δεν διέκοψα, δεν θα διακοπώ κανένα. Κύριε Λιάτσο, εμεί λέτε και λοιπά. Εγώ είπα. Όχι σε άθλιες σκευωρίες. Κύριε Σπανάκη, όχι σε άθλιες σκευωρίες. Κύριε Σπανάκη, όχι σε εντυπωσιασμούς. Αφήστε τον κύριο Σπανάκη να ολοκληρώσει. Παρακαλώ. Δεν θέλω να σας υποτιμήσω και τις κασέτες. Αφήστε τις να μιλήσουμε σαν λογικοί άνθρωποι. Τι θα λέτε τώρα στη Θεσσαλονίκη? Σαν λογικοί άνθρωποι. Με τους 130.000 πληστηριασμούς που έχετε δεσμευτεί. Σαν λογικοί άνθρωποι. Τι θα λέτε με την κυρία Αχτσιόγλου? Θα πούμε και γι' αυτό. Θα πάμε με την κυρία Αχτσιόγλου να δω τι θα λέτε. Θα πάτε στη Βόρεια Ελλάδα. Που γυρνούσαν. Παρακαλώ. Μην διπλή δικαίρα μια τάξη. Τα βίντεο τα βλέπουμε ακόμα και δεν γίνεται έτσι. Κυρία Λιάτσο. Παρακαλώ. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Θέλω είμαι να έτοιμος να απαντήσω σε όλα. Θα απαντήσω. Ολοκληρώστε όμως για να μιλάνε όλοι. Λοιπόν, για να πρώτα απ' όλα, είπατε τη λέξη κλειδί. Σκευωρία. Υπάρχει, κυρία Ελιάτσο, σκευωρία χωρίς σκευωρούς? Ποιοι είναι οι σκευωροί? Υποκείμενο, αντικείμενο. Ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο. Συντακτική ανάλυση, λέγανε στο σχολείο. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε το ρήμα σκευωρό. Ποιος σκευωρεί? Λοιπόν, να μας πούνε ποιοι είναι οι πολιτικοί. Ποιοι είναι οι σκευωροί? Έχει ρωτήσει 500 φορές ο Τζανακόπουλος και λέει, πέστε μας, ποιοι είναι οι δικαστικοί που εσκευώρησαν? Αλλά δεν θέλω να μείνω στο πολιτικό, γιατί αυτό το πολιτικό... Έχετε 30 δευτερόλεπτα ακόμα, ναι, αυτό για το να πολιτικό, πάμε παρακάτω. Ναι. Δεν, πραγματικά, πρέπει να μείνουμε σε αυτό, κύριε... Πείτε κύριε, θέλετε, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα έβαλε το περιεχόμενο του νέου πατριωτισμού. Στην κατακλίδα λέει το εξής. Και σκεφτείτε το, γιατί αφορά όλα τα κόμματα και όλους τους οργανισμούς. Αυτό που πρέπει να κάνουν κόμματα και πολίτες για την πατρίδα είναι να πάρουμε οριστικό διαζύγιο με τις συνήθειες και τις νοοτροπίες του χθες. Να πάρουμε όλοι αποστάσεις από την Ελλάδα του χθες και από τα πρόσωπα που τη σημάδεψαν. Μάλιστα. Από πρόσωπα που έκαναν το πατριωτισμό σημαία ευκαιρίας για να υπηρετήσουν τα πιο ευτελή ιδιωτελή συμφέροντα. Να το σπάσω τώρα σε πενινταράκια.
Αυτό σημαίνει, ευχαριστώ, κύριε Λιάτσο, επειδή ευχαριστώ, οι νεοδημοκράτες δεν έχουν να περιμένουν την επόμενη μέρα ούτε ο ελληνικός λαός από Σαμαρά και Γεωργιάδη. Οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν να περιμένουν κάτι από το Βενιζέλο και από το Λοβέρδο. Πρέπει να πάρουν απόσταση από τα πρόσωπα που σημάδευσαν το χθες και να κοιτάξουμε μπροστά. Να κοιτάξουμε, να γιάνουμε, να θεραπεύσουμε τις πληγές στην πατρίδα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Βγήκε ένα non-paper σήμερα το απόγευμα, φίλες και φίλοι, από το Μαξίμου, το οποίο λέει, να δούμε και τον κύριο Τσαγκάρη, ωραία, ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως για μία ακόμη φορά κρύβεται πίσω από προσχήματα επί της διαδικασίας για να εμποδίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης Νοβάρτης. Επιμένει στο πρωτοφανές στα κοινοβουλευτικά χρονικά αίτημα να στηθεί μία κάλπη για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ενώ τα φερόμενα ως εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα είναι 10. Με τη στάση αυτή όμως ο κύριος Μητσοτάκης, δεν επιβεβαιώνει μόνο ότι επιδιώκει τη συσκότηση του σκανδάλου, αλλά και ότι φοβάται ακόμα και την κρίση των ίδιων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην επικείμενη ψηφοφορία. Ο κύριος Μητσοτάκης αναζητά προφάσεις αναμαρτίες για να μην προσέλθουν στις κάλπες οι βουλευτές του. Προφανώς θα έχει τους λόγους του να φοβάται. Εσείς, κύριε Τσαγκάρη, ποια είναι η άποψή σας? Είναι σωστό για τις 10 κάλπες να στηθούν ή έχει δίκιο η Νέα Δημοκρατία που λέει να στηθεί μία κάλπη? Εδώ έχουμε 10 πρόσωπα. Καταρχήν χρειάζεται μια ψυχραιμία και νυφαλιότητα, γιατί εδώ έχει ξεκινήσει να δηλητηριάζεται λίγο το κλίμα, διότι είναι γνωστό, το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Όταν υπάρχουν κατηγορίες, καλώς κακώς αυτό συμβαίνει στον τόπο μας, εναντίον πολιτικών προσώπων, πάντοτε είναι εύκολο να διολυστήσει κανείς σε εύκολες ερμηνείες ή, αν θέλετε, άμυνες της μορφής ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη, πρόκειται για σκευωρία, πρόκειται για οτιδήποτε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είμαστε σε ταραγμένους καιρούς. Μιλάμε για πληστηριασμούς, μιλάμε για πτωχεύσεις, μιλάμε για ανεργίες, μιλάμε για λουκέτα, μιλάμε για μνημόνια. Είμαστε σε ταραγμένους καιρούς. Μια χώρα έχει πτωχεύσει. Δεν μπορεί το ελληνικό πολιτικό σκηνικό, κατά τη γνώμη μου, να ανέχεται τέτοιου είδους φαινόμενα και να φαίνονται αυτά τα φαινόμενα ότι δεν διερευνώνται. Από αυτή εδώ την εκπομπή την προηγούμενη Δευτέρα, αν θυμάστε, είχα διατυπώσει το ερώτημα και η Contra News το είχε αναδείξει, ο κύριος Κουρής σε σχετικό του άρθρο, γιατί δεν έχει κατασκηνώσει η ΑΔΕ, η Εισαγγελία Διαφθοράς, το ΣΔΟΕ, η Αρχή Ξεπλήματος. Διότι ανέφερε ο κ. Διαφυλλίδης πριν το υπαρκτό σκάνδαλο, λοιπόν, Νοβάρτης, ο ελληνικός λαός μας ακούει, δεν έχει καταλάβει σε τι συνίσταται η ζημία του. Αυτό δεν έχει ακόμη αναδειχθεί και η αγωνία που υπάρχει είναι η ζημία από την Νοβάρτης. Έχει σταματήσει σήμερα, κύριε Τριανταφυλλίδη? Διατυπώνω το ερώτημα, θα απαντήσετε αργότερα. Βεβαίως, στα πλαίσια του όλου χρηματισμού των εμπλεκομένων κρατικών αξιωματούχων, κρατικών υπαλλήλων, δημοσίων υπαλλήλων ιατρών, διότι για αυτούς ενδιαφερόμαστε περισσότερο κλπ. Μπαίνει ενδεχόμενο θέμα να διερευνηθεί αν τυχόν εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως το ζητούμενο για την κοινωνία. Μια κοινωνία που, αν θέλετε, η προηγούμενη ιστορία της, ξέρετε ποια είναι, κύριε Τριανταφυλλίδη, επειδή μιλάτε για τις περιοχές, σας πω για την Ομόνια, το Σύνταγμα, δεν ξέρω τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, εγώ τόσο καλά. Τι έγινε με τη Siemens, θα πει η κοινωνία αυτή. Ποιος πήγε φυλακή, ποιος τιμωρήθηκε, τι έγινε. Δηλαδή ο κόσμος στην Ελλάδα, εγώ έκανα ένα παραλληλισμό. Ακούστε αυτά, κύριε. Το 2006, κύριε Τσακάρη. Δεν έχω τελειώσει εγώ. Τις αντίστοιχες κυβερνήσεις όμως θα αναλάβετε. Εγώ λέω η κοινωνία, η ελληνική, κύριε Τριανταφυλλίδη. Σας λέω τι να προσέξετε, λοιπόν. Κάντε μια διαδικασία. Τι να προσέξετε. Αυτό που λέτε. Επίσης, μόνος μου το είπα. Δεν μπορεί να υπάρχει ερώτημα για την κοινωνία εάν δέχεται ή όχι ένας πολιτικός την ύπαρξη της οποιασδήποτε εξεταστικής ή προανακριτικής επιτροπής. Όταν στον τελευταίο είναι πολίτη, βρίσκει ένα χιλιάρικο στο λογαριασμό και του τα παίρνει με τις διαδικασίες του αδικαιολόγητου πλουτισμού και έχετε έγκριτο τους νομικούς εκτός από πολιτικούς εδώ, εφοριακούς, και ο κύριος Πανάκης και η κυρία Σπανού είναι ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και ήταν, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Σπανού. Ωραία. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην θέλει ένας πολιτικός να ελεγχθεί με τις διαδικασίες του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα και θέλει με διαδικασίες προδικασίας να το αποφύγει? Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως, στο ερώτημα που μου βάλατε εμένα, δεν μπορώ να αντιληφθώ πως αύριο, αν εγώ ήμουν βουλευτής, θα μπορούσα να επιλέξω να πω ναι σε κάποιον και όχι σε κάποιον άλλον, όταν δεν έχω μπροστά μου το κατηγορητήριο,
όταν δεν μπορώ να σχηματίσω άποψη, αλλά έχω ένα γενικό ερώτημα να απαντήσω, να γίνει ή όχι η προακριτική επιτροπή. Ναι, να γίνει και για όλους. Και μάλιστα οι όλοι, αν θέλετε τη δική μου γνώμη, έπρεπε ως πολιτικοί να σπεύσουν και να πούν κάντε ό,τι επιτροπή θέλετε. Και να μην ασχολούνται τόσο με την προδικασία. Εγώ θέλω πάντως να αναφέρω δύο πράγματα, κύριε Ελιάτσου. Η Φιλανδία σήμερα μελετά να προσφέρει στους πολίτες της. Εκ το έκανε πιλωτικά, το δίνει όλο. 560 ευρώ το μήνα. Είτε δουλεύει κανείς, είτε άνεργος είναι. Πρόσθετα δηλαδή και να βρει δουλειά. Ο κύριος Τζεντιλόνι δίπλα μας στην Ιταλία που δεν είναι σε μνημόνιο. Εξήγηλε σήμερα ότι για τη δημόσια τηλεόραση δεν απληρώνει εισφορές. Πάνω από 75 ετών. Στην Ιταλία. Θυμίζω στην Ιταλία που δεν είναι σε μνημόνιο. Το Ιταλικό Κοινοβούλιο αποφάσισε και δεν έχουν κρατική επιχορήγηση και έχουν, τα και κόμματα όσο διαρκεί. Κοντά στα 8.000. Ακριβώς κοντά στα 8.000. Είδατε, έχουμε την ίδια ανησυχία και διαβάζουμε, μας συγκινούν οι ίδιες ειδήσεις. Λοιπόν, στη χώρα αυτή σήμερα, ναι, ο κ. Μοσκοβισή εξηγεί αν είναι δυνατόν, ναι, να ανεχτώ αυτό το διάλογο, το προσβλητικό. Πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Βενιζέλος τη λέξη υποτιμητική επιτροπή. Αν ο Ντράγκη είπε όντως θέλω περισσότερους πληστηριασμούς απευθυνόμενο στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών και εκείνος αναγκάστηκε να απαντήσει πόσους και πόσα λεφτά την ημέρα. Αυτή είναι διάλογοι πεζοδρομίου, είναι διάλογοι ληστείας. Έχετε δίκιο. Είναι απαράδεκτοι διάλογοι. Έχετε πάρα λοιπόν, πολύ δίκιο. Έχουν συμφωνήσει οι Ευρωπαίοι. Δοκουρόιδευαν την κυβέρνηση Σαμαρά το 12. Ελπίζω να μην κοροϊδεύουν και σήμερα. Ναι, ναι. Να τελειώσει αυτή η υπόθεση του χρέους από τον κύριο Μοσκοβισή, ο οποίος θα πρέπει να θυμίσω γιατί πολλοί τον αγάπησαν τελευταία. Είναι ο αρχιτέκτονας του κουρέματος των τραπεζικών καταθέσεων στην Κύπρο. Είναι μέλος του Διευθυντηρίου τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέταξε αυτά που διέταξε τότε, που απέτυχε ως Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας. Μάλιστα. Και τραπέτευσε γι' αυτό στη θέση που γίνει. Ευχαριστώ λοιπόν. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε, ιδιαίτερα και αυτό που γίνεται με τη Φιλανδία, αλλά και αυτό που γίνεται στην Ιταλία. Για ανθρώπους πάνω από 75 ετών που έχουν εισοδήματα κάτω από 10.000, ο Τζεντιλόνι τους είπε δεν θα πληρώνεται αυτό το χαράτσι, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, της δημόσιας τηλεόρασης. Τώρα για να έρθουμε στις 10 κάλπες, διότι τσακώνονται πάρα πολύ. Για τις 10 κάλπες και τη μία κάλπη, σε νέα καταπλειοψηφία απόφαση πάρθηκε λοιπόν. Παρακαλώ κύριε, πάρθηκε αυτή η απόφαση για τις 10 συνολικά κάλπες, δηλαδή αναφερόμενο στη δικογραφία και κάλπη. Η ψήφιστη διαδικασία ήταν 14 υπέρ της πρότασης του Προέδρου, του κυρίου Βούτση, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και ΚΚΕ, έναντι 8 που ήταν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών. Ενώ υπήρχαν δύο απόντες, με η Μαράκης Λαμπρούλης και δύο παρών, Θεοχάρης Παπάς. Κυρία Σπανού, τι λέτε? Συνολικά για τον Νοβάρτης, αλλά θέλω και τη γνώμη σας να μας πείτε. Να δείτε. Τη γνώμη σας και για τις κάλπες. Η Νοβάρτης είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο. Το έχουμε καταλάβει αυτό, ναι. Ότι δεν είναι. Και λέει ότι είναι σκηβορίες και τα λοιπά. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι άλλο λέει κανείς, πράγμα, δεν υπάρχει σκάνδαλο. Άλλο πράγμα να δούμε ποιος έχει την ευθύνη και άλλο να δούμε ότι πραγματικά δεν συνέβη. Συνέβη. Μάλιστα. Και είναι και παγκόσμιο σκάνδαλο αυτό. Δεύτερον, υπάρχει ζήτημα με διαφθορά και στον χώρο της υγείας και σε άλλο. Φυσικά υπάρχει. Και την προηγούμενη φορά είχαμε αναφέρει κομμάτια από την έκθεση που είχε υπογράψει ο κύριος Σούρλας, θυμάστε. Ναι, ναι. Την έκθεση της Επιτροπής Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλό θα ήταν μάλιστα να μπορούσαμε να τον ακούσουμε και μια φορά τον κύριο Σούρλα. Δεν ξέρω και εδώ ή στη Βουλή αν τον καλέσουν. Λοιπόν, το οποίο ανέφερε και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Τρίτον, υπήρχε και πιο μπροστά. Σίγουρα υπήρχε και πιο μπροστά. Ο κύριος Χουντής είχε κάνει ερώτηση και πήρε απάντηση εκ μέρους της Κομισιόν από τον κύριο Αβραμόπουλο τον Ιούλιο του 2017. Ο κύριος Αβραμόπουλος είχε ρίξει την μπάλα στην εξέδρα και είπε εντάξει, είναι θέμα των χωρών της κάθε χώρας ξεχωριστά να διερευνήσει τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα. Ουδής μπορεί να το αμφισβητήσει. Αν αυτά στοιχειοθετούνται και στα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, ναι, πρέπει, ναι, να το δούμε. Για μένα δεν υπάρχει ζήτημα αν είναι μία η κάλπη ή δέκα η κάλπες. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να... και εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπε ο κύριος Τσαγκάρης, ότι κανονικά να συγκροτηθεί, να προχωρήσει και να αποδοθούν τα του Κέσσαρος. Το Κέσσαρι, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ τουλάχιστον δεν διάβασα την έκθεση. Είδα όμως, διάβασα τα δημοσιεύματα για την έκθεση και αυτήν που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα προσκρούν και για το αδίκημα της απιστίας και για το αδίκημα της δωροληψίας, ότι αν αυτά είναι κατά την τέλεση των καθηκόντων των πολιτικών προσώπων, υπόκειται στο άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγματος. Άρα πάνε για παραγραφή. Και σας λέω εγώ, για σκεφτείτε να βλέπει η κοινωνία ολόκληρη τα εκατομμύρια να κάνουν πάρτι,
όλα αυτά να φαίνονται, να σου ζητάει να πηγαίνουν σε πληστηριασμούς, γιατί μπορεί να είπε ο κύριος Τσαγκάρης ότι, ότι αυτά ήταν απαράδεκτα που ελέγχθησαν, αλλά σίγουρα ελέγχθησαν στον Eurogroup, σίγουρα ελέγχθησαν, σίγουρα μας θεωρούν ότι είμαστε υπό και μας φέρονται με τον πιο εξευτελιστικό τρόπο οι δανειστές. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι εκείνοι που υπέγραψαν τα μνημόνια έχουν ευθύνη για αυτή την κατάσταση και εξευτελίζουν ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Και σίγουρα θα έχουμε συνέπειες. Λοιπόν, σκεφτείτε όλα αυτά να συμβαίνουν, να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, να γίνει ένα καυγάς για το πάπλωμα, γιατί κάποιοι απλώς και μόνο θα εκτεθούν, χωρίς όμως να έχουν πραγματικές ουσιαστικές συνέπειες οι πράξεις τους, και ο λαός, όλοι εμείς, να παρακολουθούμε αυτό που γίνεται. Αυτό όχι μόνο θα εξευτελίσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, θα δημιουργήσει μεγαλύτερη διάλυση στον κοινωνικό ιστό και καταστάσεις τραγικές. Λοιπόν, το ζήτημα, και σε αυτό βέβαια υπάρχει ευθύνη, γιατί έχουμε ένα παράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο που κατοχυρώνεται, κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμα, για λίγο και το λόγο και στον κύριο Γαλανό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σπανού. Κύριε Γαλανέ, παρακαλώ. Για το σκάνδαλο Νοβάλης, αν θέλετε να τοποθετηθείτε. Δεν έχω να πω κάτι. Δεν έχετε υπάρχει να δικαιοσύνη να τα πούμε. Ωραία, θα μπούμε τώρα στην οικονομία σε λιγάκι. Απλά, γι' αυτό μόνο να κάνω μια τοποθέτηση. Παρακαλώ. Έτσι μικρή. Ότι ειλικρινά βγάζω το καπέλο σε αυτούς που σχεδιάζουν επικοινωνική πολιτική στην κυβέρνηση, μεταφέρουν πάντα σε προνομιακά σημεία τη συζήτηση, αφήνοντας τα πραγματικά προβλήματα τα οποία εφίστανται και δεν έχουν φύγει, ναι, στο να μην τα συζητάμε πολύ. Να τα βάζουμε λιγάκι στην πλάτη, στην πάντα. Ναι. Δηλαδή, όντως ο κόσμος θέλει, κοιτάξτε, ο κόσμος θέλει να, όλα αυτά να τα δούμε, αλλά από την άλλη υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μπερδέψουμε την πολιτική με ήττα, με τους κακούς πολιτικούς του παρελθόντος που θα βρει κάποιος όλα τα κόμματα. Και εκεί να απαξιώσουμε την πολιτική που είναι και η ουσία. Για να λυθούν τα ζητήματα. Μάλιστα. Γιατί τα ζητήματα δεν είναι οικονομικά, πολιτικά είναι κυρίως. Τώρα θα πούμε και στα σας παρακαλώ, κύριε. Δεν έχω χρόνο. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Γι' αυτό τον πίεσα τον κύριο Γαλανό έτσι λίγο περισσότερο. Θα πάω σε διαφημίσεις και ξεκινώ με σένα και με τον Σπύρο. Πάντως, κύριε Γιάτσο, να πω κάτι που το ξέχασα. Θα το πείτε μετά. Ένα λεπτό. Εγώ, αν δεν τελικά δεν υπάρξει κανένα υπεύθυνο, δηλαδή έχουμε αδικήματα, αλλά δεν έχουμε ανθρώπου που τα διέπραξαν και πραγματικά μέχρι τώρα στη χώρα μα μόνο ο Τζοχατζόπουλο έχει πληρώσει. Μόνο αυτό συμβαίνει, τότε θεωρώ και την κυβέρνηση υπεύθυνη. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται, λοιπόν, δεν μπορεί να το παρουσιάσει σαν το μεγαλύτερο σκάνδαλο και από εκεί και πέρα να μην έχει κανένα ευθύνη. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών και επαναρχόμαστε. Διαφημίσεις. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News της Τετάρτης, φίλες και φίλοι, που θα βρείτε το πρωί σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Τρέμουν τους εισαγγελείς διαφθοράς, σκληρή απάντηση από τη Βασιλική Θάνου, σχεδιάζουν πραξικόπημα για να τους αφαιρέσουν τη διερεύνηση του γιγαντιαίου σκανδάλου της Νοβάρτης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Σε 12 δόσεις φόροι και έμφυα, ρύθμιση ανάσα για τους φορολογούμενους με μη λήξη πρόθεσμες οφειλές στην εφορία, ΔΕΗ δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών με το μήνα. Ένα στους δύο παρκάρει αντικοινωνικά στην Αθήνα. Κύπρος, ανάνυψη βρέφου 45 λεπτά μετά το θάνατό του. Όλες οι αλλαγές στο στρατό, έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη στρατιωτική θητεία με την κατάργηση των κέντρων εκπαίδευσης. Και το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας έχει τίτλο «Όλοι μέσα, καμία παραγραφή δεν ισχύει. Σήμερα πρέπει να είναι η πρώτη μέρα για την πραγματική κάθαρση της χώρας». Ξέχασα να σας πω, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία εβδομάδα. Διότι σήμερα πήραμε τα ενημερωτικά στοιχεία της AGB και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. Κύριε Λιτσογιάννη. Εμίλια. Να πούμε δύο ειδησούλες, ας πούμε, οι οποίες έχουν σημασία. Ναι, ναι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτριος Παπαγεωργίου, κήρυξε τους προστατευόμενους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κατά τους νομικούς ότι ενδεχομένως δεν μπορούν να ασκήσουν δίωξη εναντίον τους. Ναι, προστατεύονται. Δηλαδή, ναι, προστατεύονται. Είναι μεγαλύτερη η προστασία από αυτή που έχουν, ναι, ως προστατευόμενοι μάρτυρες. Ας το λάβω υπόψη. Θα ήθελα να διαφωνήσω, ή μάλλον διαφωνώ με τον κύριο Γαλανό, ως προς την τοποθέτηση για τα θέματα αυτά. Η διαφθορά δεν είναι μόνο ένα πολιτικό ζήτημα, δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό ζήτημα. Είναι και ένα εξόχως οικονομικό ζήτημα. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ειδικά στη χώρα μας, και το έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό και την οικονομία και τις οικονομικές σχέσεις
και τις ίδιες επιχειρήσεις και τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Το νοθεύει αφόρητα. Θα πρέπει, αν συνεχίσουμε να είμαστε σε ένα τέτοιο κλίμα διαφθοράς. Το δημόσιο ταμείο. Σαφώς. Ας ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά. Και όχι μόνο το δημόσιο ταμείο. Όχι μόνο το δημόσιο και το δικό μας ταμείο. Ακριβώς. Γιατί εμείς είμαστε το δημόσιο ταμείο, εμείς το τροφοδοτούμε. Θανάση μου, επιχαίρουν οι υπουργοί και καλά κάνουν ότι μείωσαν τη δαπάνη από τα 7 δις στα 2. Ναι, αλλά πώς επιχαίρουν. Τη μετακύλησαν στους ασφαλισμένους. Δεν ξέρω που τη μετακύλησαν. Λοιπόν, Εμίλια, υπάρχει και κάτι εδώ πέρα. Πέρασαν μερικές μέρες, αλλά δεν έγινε και πολύ μεγάλος ντόρος, μιας και μιλάμε για τα σκάνδαλα, για το σκάνδαλο της Siemens. Να πούμε ότι στη δίκη για το ένα εκατομμύριο που πήρε ο Τσουκάτος και είχε πει ότι το έδωσε στα ταμεία του Πασόκ, βγήκε ο τότε οικονομικός υπεύθυνος, Σπύρος Αυγερινός, και είπε ναι, ότι το έδωσε. Και δεν είναι μόνο αυτό, πρόσθεσε ότι αυτή η πρακτική να παίρνουν χρήματα τα κόμματα από τις επιχειρήσεις ήταν συνήθις πρακτική. Με τον κύριο Τσουκάτο και τον τότε πρωθυπουργό. Συνήθις πρακτική, το αντιλαμβάνεστε. Ήταν συνήθις πρακτική. Συνήθις πρακτική, ναι. Να παίρνουν τα κόμματα από τις επιχειρήσεις χρήματα, γιατί οι επιχειρήσεις ήθελαν να τα έχουν καλά με τα κόμματα. Μην τυχόν και βρεθούν να έχουν κανένα πρόβλημα μαζί τους. Και τώρα ερχόμαστε να πούμε να το συνδέσουμε με τη διαφθορά. Αλλά να πούμε και ότι. Τώρα, μιας και το ανέφερες, μισό λεπτό. Αφού άφησαν τον Τσουκάτο για 10 χρόνια. Ο Κώστας Σιμίτης έχει να πει τίποτα για το 1 εκατομμύριο. Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ήταν πρόεδρος ο Κώστας Σιμίτης και γραμματέας ο Κώστας Σκανδαλίδης. Όποτε μας καπνίσει, αν πεταγόμαστε, δεν γίνεται η κουβέντα έτσι. Προσπαθώ να διαβάσω ένα τίτλο. Ο Κώστας Σιμίτης έχει να πει τίποτα για το 1 εκατομμύριο μάρκα από τη Siemens που ομολόγησε ότι πήγε στο Πασόκ Τσουκάτος. Είναι δύο. Ο Κώστας Σιμίτης και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Γιατί ήταν γραμματέας τότε. Ναι, πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Σιμίτης. Και πρόεδρος του Πασόκ. Ήταν πρόεδρος του Πασόκ. Και πρόεδρος γιατί του Πασόκ. Γιατί πήγαν στο Πασόκ. Πρωθυπουργός και πρόεδρος του Πασόκ. Είναι δυνατόν να μπαίνουν λεφτά στα ταμεία και να μην γνωρίζει ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Εμείς ρωτάμε. Ο Κώστας Σιμίτης, δείξτε λίγο τη φωτογραφία πάλι. Έχει να πει τίποτα για το 1 εκατομμύριο μάρκα που πήραν από τη Siemens και που ομολόγησε ο κύριος Τσουκάτος. Ότι τα πήγε, λέει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο τα πήγε στο Πασόκ, με τις σακούλες ή με βαλίτσες. Έχει να πει και για ένα τα άλλα. Μάρκα. Και για τα ποσά γιατί από άλλες εταιρείες. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Σιμίτης να μας πει κάτι. Γιατί, και για τα ποσά από τις άλλες εταιρείες, γιατί ήταν συνείδης πρακτική. Είπε ο κύριος Αυγερινός. Ακριβώς. Ο οποίος βέβαια το είπε λίγο αργούτσικα, μετά από καμιά 20 χρόνια. Ναι, παραδέχτηκε ότι πήγε αλλά τις τσάντες ο Τσουκάτος στον Πασόκ. Σωστά, αλλά ομολόγησε ότι έκανε λάθος και μετάνιωσε. Ποιος ξέρει τώρα τι παρασκήνιο υπάρχει πίσω από αυτό το λάθος και την ομολογία με 20ετή καθυστέρηση. Ποιος ξέρει. Γιατί τώρα ο κύριος Αυγερινός καφνικά φρεσκαρίστηκε η μνήμη του και είπε ότι πράγματι ο κύριος Τσουκάτος μας έφερε τα λεφτά. Και βγαίνει και κάνει αυτή τη συγκλονιστική Θανάση ομολογία. Ο κύριος Αυγερινός και ο κύριος Πρωθυπουργός ο τότε, γιατί δεν βγαίνει να πει μια λέξη. Πού πήγε το 1 εκατομμύριο. Θα βγει. Πού πήγε το 1 εκατομμύριο. Θα βγει. Να δούμε τι θα πει όμως. Πάντα το απειρόβλητο είναι ο κύριος Σιμίτης. Συνέχισε. Πάντα. Λοιπόν. Μισό λεπτό κύριε Σπανάκη, δεν έχουν μιλήσει κύριοι. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Θα ρωτήσει πάνω σε αυτό που είπε ως είδηση. Σε ποιο πράγμα ακριβώς. Να μας απαντήσει πότε η δικογραφία διαβάστηκε στη Βουλή, αν γνωρίζει. Στις 6 Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Πότε ενέκρινε καθεστώς προστασίας στο μαρτύριο. Στις 9 Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν είμαι νομικός να σας απαντήσω, ωραία, αλλά φαντάζομαι αυτό είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε να απασχολεί στους νομικούς. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και θα ήθελα λοιπόν να το δείτε. Εγώ άρα λοιπόν να μην λέμε λοιπόν κάποιες ειδήσεις έτσι, αβίαστα. Χωρίς να δούμε ότι από πίσω μπορεί τελικά κάποιες πράξεις να είναι και άκυρες. Κοιτάξτε, οι άκυρες πράξεις όχι, υπάρχουν άρα, νομικοί, υπάρχουν να περιμένουμε λοιπόν και την αυριανή ημέρα. Μα σαφώς. Και να μην λέμε. Ωραία. Έτσι. Τι να μην λέμε, τι είπαμε, την είδηση είπαμε. Ωραία. Κύριε Σπανάκη. Έχεις να πεις κάτι άλλο. Να τη λέμε όπως πρέπει την είδηση. Να τη λέμε όπως πρέπει, πώς την είπαμε δηλαδή. Λοιπόν. Την είπαμε διαφορετικά. Θανάση, ολοκλήρωσες. Λοιπόν, όχι, δεν ολοκλήρωσα, Εμίλη. Εγώ ένα έχω να πω και το έχω επαναλάβει και θα το λέω συνεχώς. Θα πρέπει επιτέλους το πολιτικό σύστημα σε ζητήματα διαφθοράς να βάλει μυαλό. Και όταν λέω να βάλει μυαλό, να έχει κατεξοχήν επιλογή και προσπάθεια να πέφτει φως. Δεν αντιλαμβάνονται πώς σκέφτεται ο κόσμος. Πώς ο κόσμος βλέπει τους πολιτικούς και πώς τους κρίνει. Δεν είναι δυνατόν να επίσης σήμερα τον κόσμο ότι η φαρμακευτική δαπάνη διπλασιάστηκε σε μερικά χρόνια. Τα κόστη που πληρώνει ο κόσμος για τα φάρμακα έχουν ανεβεί στα ύψη και να μην υπάρχουν υπεύθυνοι, τουλάχιστον πολιτικά.
Το αν έχουν βάλει και το χέρι στο μέλι, μένει να το δείξουν. Αλλά για τον κόσμο, όπου υπάρχει φωτιά, λέμε, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, λέει ο κόσμος. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Αλλά ξέρετε, ζούμε σε, αν θυμάμαι καλά, σε δημοκρατία ζούμε. Εκεί. Δηλαδή, δηλαδή αυτό που είπα, τι είναι αντιδημοκρατικό. Όχι, δεν διαφωνώ μαζί σας. Απλά λέω το εξής. Το να καταρχάς να μην δίνουμε το δικαίωμα σε κάποιον να είναι αθώος μέχρι το αποδείξει τον αντίον πρώτον. Και δεύτερον, το να μην έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και ουσιαστικά να αρχίσουμε να καταγγέλνουμε δεξιά και αριστερά. Εγώ δεν ξέρω καν αν την έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει μόνο απλώς θεατής στην όλη διαδικασία. Απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ποιο είναι αυτό? Ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 40 χρόνια στη χώρα μας, όλοι οι βουλευτές βρέθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο κόσμος έβαλε. Δεν είναι κάτι έολο ο κόσμος. Ο κόσμος επιλέγει τους βουλευτές που μπαίνουν, ο κόσμος επιλέγει. Σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο καθένας έχει την ευθύνη του και εμείς έχουμε την ευθύνη ως απλοί πολίτες. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι ο λαός είναι σοφός. Είμαι της άποψης ότι ο λαός κάνει και λάθη. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί ο λαός έχει στείλει στη Βουλή και λοιπόν λαμόγια με πατέντα. Λοιπόν, τι θα πούμε δηλαδή? Ότι ο λαός σωστά έστειλε το λαμόγιο με την πατέντα στη Βουλή. Είναι επικίνδυνο όμως να απαξιώνουμε την πολιτική γενικότερα. Εμένα αυτό μου φοβίζει. Με συγχωρείτε, το αναζητά κάποιος την αλήθεια, απαξιώνει την πολιτική. Εσείς είναι τη δουλειά σας να αναζητά την αλήθεια. Όχι. Γενικότερα, αυτή τη στιγμή στα καφενεία απαξιώνεται η πολιτική. Όταν τα βάζεις όλα σε μια ευθεία. Όχι, αγαπητέ μου. Οι ίδιοι οι πολιτικοί δημιουργούν τις προϋποθέσεις της απαξίωσης, ναι, όταν αυτοί δεν θέτουν ως κυρίαρχο στοιχείο την δείξτε αναζήτηση Σπύρο της αλήθειας. Σπύρο, και κάνε και τοποθέτηση για το θέμα, για να πάμε και σε άλλα θέματα, γιατί είναι και τα οικονομικά πολύ σοβαρές. Αλλά να πω ότι όλα οι αυτό, θα δώσετε απαντήσεις. Απλά να πούμε για τους τηλεθεατές το κενό. Είδες που να είσαι, δεν μου δίνει το λόγο. Που άφησε ο Θανάσης η ακριβή. Παρακαλώ, κύριε Τσαγκάρη. Κύριε Τριανταφυλλίδη, λίγη ησυχία. Η ακριβή του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι ότι δεν υπέγραψε πράξη παροχής προστασίας των τριών μαρτύρων για την υπόθεση Νοβάρτης, διότι δεν υποβλήθηκε προσέγγιση σε αυτόν, διότι δεν απαιτείται τέτοια έγκριση από τις προαναφερθείς διατάξεις του νόμου. Μάλιστα, ωραία. 9 Δευτέρου υπέγραψε άλλη πράξη εισαγγελέως, οι συγκεκριμένοι προστατευόμενοι μάρτυρες να χαρακτηριστούν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Αυτό είναι η ακριβής ανακοίνωση του αντιεισαγγελέα. Αυτό διαβάζω, δεν ξέρω. Εγώ νομικός δεν είμαι. Απλώς, όχι, καλύπτω το κενό. Τους είχε θέσει ως προστατευόμενους μάρτυρες από την αρχή. Και όταν τους χαρακτήρισε δημοσίου συμφέροντος, τότε. Άρα έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες. Τελεία. Μα λοιπόν, λέει, δεν και στο τέλος του εισαγγελέα. Το δικαστήριο θα κρίνει. Δεν απαιτείται, λέει. Εγώ λέω ότι λέει ο εισαγγελέας. Παρακαλώ. Επιτρέπετε τώρα. Επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Το πρώτο που θα ήθελα να πω αυτές τις μέρες είναι να υπερασπιστώ την ελληνική κοινωνία και να πω ότι δεν είναι αμοιβάδα. Δεν κάνει κάθε φορά ένα πράγμα. Μπορεί και ασχολείται και με το σούπερ μάρκετ και τη ΔΕΗ που δεν έχει να πληρώσει. Και με την Τουρκία και με το Σκοπιανό και με το σκάνδαλο, αν υπάρχει σκάνδαλο, στο Ισραήλ. Κανένας δεν είπε ότι καταλύεται η εθνική ενότητα του Ισραήλ και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη ριζοσπαστική τρομοκρατία, επειδή ο Νετανιάχου διώκεται σε μια χώρα που έχουν βάλει και την ενεργεία πρόεδρο δημοκρατία στη φυλακή. Το δεύτερο που θέλω. Σήμερα το κεντρικό τραπεζί. Παρακαλώ, και η Λετωνία το κεντρικό τραπεζί. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι κατανοώ. Και δεν θα μπω στις πολλές νομικές, γιατί δεν είμαι και νομικός. Όμως υπάρχει ένα βασικό πράγμα στο δυτικό πολιτισμό και στη δημοκρατία. Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Αν υπήρχε σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που γενικώς και ορίστως θα εξετάσει ένα θέμα, βεβαίως θα μπορούσε να γίνει μια ψηφοφορία. Όμως όπως είναι όλο το πλέγμα φτιαγμένο, όταν πας, δεν διώκονται αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν, δεν είναι κατηγορούμενοι κανένας ακόμα. Αλλά αυτή η προκατακτική επιτροπή, που λέγεται ευκόλως και προανακριτική, πρέπει να εξετάσει προσωποποιημένες ευθύνες. Όχι στον μπουγιό. Αλλιώς θα ήταν εξεταστική, λέω και πάλι. Δεν θα ήταν προανακριτική. Επομένως, εφόσον θα εξετάσει προσωποποιημένες ευθύνες, αν υπάρχουν προσωποποιημένες ευθύνες, δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Μπορεί να υπάρχουν βουλευτές που να πιστεύουν ότι ο χι άνθρωπος, δεν θέλω να πω όνομα να μην παρεξηγηθώ, ο χι άνθρωπος, δεν υπάρχει κανείς λόγος να εξετάσουμε τίποτα. Διότι ήρθε εδώ πέρα ένα χαρτί, το οποίο δεν λέει απολύτως τίποτα. Ενώ για τον διπλάνο του λέει. Μα δεν έχει γνώση τη δημογραφία, πήρε μου ο κάθε βουλευτής. Μισό λεπτό.
Όχι, υπάρχει όμως η Βουλή πώς αποφασίζει. Τσαγκάρι, με ένα χαρτί αποφασίζει η Βουλή. Δηλαδή έχει περάσει μία ώρα. Η Προανακριτική Επιτροπή εξετάζει προσωποποιημένες ευθύνες. Δεν είναι Εξεταστική Επιτροπή. Δεκασέλη εξετάζει χίδι. Με ενδείξεις όμως. Δεν ωραία, είναι αποδείξεις. Κάθε να μην επομιστά. Είπα την άποψή μου. Παρακαλώ κύριε. Παρακαλώ κύριε. Είπα την άποψή μου. Παρακαλώ. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Είπα την άποψή μου. Θα συνεχιστεί η συζήτηση μετά. Το δεύτερο, ένα ακόμα πράγμα που θέλω να πω σε ό,τι αφορά την ουσία. Πλέον, επειδή έχουμε μια πολύ κακή εμπειρία και επειδή είμαστε πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι και από τη χρεοκοπία και από τα μνημόνια και από πολλά άλλα πράγματα και από δεκάδες εκκρεμότητες έως ότι αφορούν δίκες, παραλήψεις, σκάνδαλα και όλα αυτά, για όλους πλέον ο πύχης έχει μπει πολύ ψηλότερα. Έχει μπει για τη δικαιοσύνη, έχει μπει για τη Βουλή, έχει μπει για τη σημερινή κυβέρνηση στη συνέχεια μετά το σκάνδαλο Νοβάρτης, γιατί πρέπει να μειώσει τη φαρμακευτική δαπάνη και τις τιμές των υλικών, των ιατρικών υλικών. Για όλους δεν υπάρχουν περιθώρια εκκρεμωτήτων. Το μεγάλο σκάνδαλο Νοβάρτης, παύλα φάρμακα, παύλα υγεία, πρέπει να εξεταστεί και θα πρέπει και στη συνέχεια να εξεταστεί, γιατί δεν αφορά το θέμα μόνο του Νοβάρτης. Η υπερτιμολόγηση έφερε μία αφύσικη, παράλογη άνοδο της φαρμακευτικής δαπάνης εδώ και 27 χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα οι Έλληνες να βλέπουν ένα ασφαλιστικό σύστημα να είναι στην κατάσταση που βρίσκεται. Και το συνταξιοδοτικό του, αλλά και ό,τι αφορά το θέμα της υγείας αυτής καθ' αυτής. Μάλιστα, υπάρχουν πολύ περισσότερα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία πληρώνει από την τσέπη του κατευθείαν, όπως και υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, γιατί έχουμε πλαφόν. Το κράτος πληρώνει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Επομένως, για όλους ο πύχης πλέον είναι πολύ ψηλά και δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες εκκρεμότητες. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, ξεκινάει νομίζω το πρωί γύρω στις 9 η διαδικασία και θα τελειώσει ξημερώματα Πέμπτης τώρα. Η ψηφοφορία, κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι στις 12 το βράδυ, δεν είναι? Δεν είναι στις 12. Θα καθοριστεί από τον χρόνο. Ζητήθηκε να τηρηθεί απαρέγκλητα ο χρόνος που αναλογεί σε κάθε ομιλητή. Ναι. Εάν τηρηθεί, νομίζω ότι εκεί γύρω στη 1-2 τα ξημερώματα θα μπορέσουμε να. Θέλω πρώτα απ' όλα για αυτό που κατέστη το μείζον θέμα. Παρακαλώ. Μου θυμίζει για τις διαδηλώσεις για τα συλλαλητήρια που μετρούσαμε με τη μεζούρα πώς ήταν ο κόσμος, ήταν 200.300, η 10 κάλπη σημεία. Δεν γίνεται τεχνικά να είναι μία κάλπη. Γιατί από τους 10, οι 5 είναι βουλευτές. Έχουν την δυνατότητα να ψηφίσουν στις υπόλοιπες 9 κάλπες εκτός από τη δική τους. Πώς θα γινόταν αυτό για τους 5 που είναι και εν ενεργεία πολιτικά πρόσωπα να καταστεί εφικτό με μία κάλπη? Δηλαδή, καταλαβαίνω την αγωνία του αρχηγού Κυριάκου, ο οποίος θέλει πραγματικά, την άλλη φορά απέδρασε, 1η Ιουνίου του 2016. Ήταν ο νόμος για τις offshore. Κατεβάζαμε την τροπολογία. Την αγωνία. Εμείς πρώτοι λέμε όλα στο φως. Εμείς πρώτοι λέμε όλα στο φως. Το κόμμα του ενωμένο. Γιατί? Το κόμμα είναι ενωμένο. Γιατί αν. Είναι αυτά που λέτε. Ποια αγωνία. Στον κύριο Σαλμά, λέω π.χ. είσαι κάποιο. Είναι 155-160 και αυτόματα σε κάποια άλλα πρόσωπα είναι 20-30 ψήφοι. 40 ψήφοι παραπάνω. Μπορείτε να πείτε ποιε είναι οι κατηγορίες. Κύριε Σπανάκη. Κύριε Σπανάκη, εσείς δεν είναι οι κατηγορίες. Είναι 10 σελίδες. Θέλω να πείτε εδώ στους τηλεθεατές, κύριο Λιάτσου, μου δίνει το χρόνο, κύριο Λιάτσου, να τις διαβάσω μία-μία. Μα δεν υπάρχουν κατηγορίες. Κύριε Σπανάκη. Μην λέτε ότι θέλετε στον Ιωάννη Νικολάου. Είστε εφοριακός, δεν είστε νομικός. Μην υποτιμάτε την νοημοσύνη. Επομένως δεν μιλάμε για κατηγορίες. Μετά το συλλαλητήριο, μετά το συλλαλητήριο, πάγονε την πλάκα σας. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα το γυρίσαμε στον Καλαμαθιανό. Θα συζητάμε, κύριε Λιάτσο. Πάθατε την πλάκα σας και λοιπά. Είμαστε σε εκπομπή σοβαρή. Με τον κύριο Λιάτσο, επειδή είμαστε σοβαροί, τα λέμε. Και πρέπει να είμαστε και υπεύθυνοι λοιπόν, στον κόσμο. Εδώ λέει πάθατε μετά τα συλλαλητήρια. Δεν είναι τυχαίο το timing. Κύριε Λιάτσο, εδώ ημερομηνία 29 Νοεμβρίου του 2015. Υπήρχαν και τότε συλλαλητήρια.
το έθνος της Κυριακής, το φαγωπό της με τις μίζες σε 114 νοσοκομεία. Γιατί δεν πήγε μετά τις 6 Νοεμβρίου. Μην γίνεστε παράσιτο, μην παρέμβετε. Γιατί εσείς είστε παράσιτα. Εσείς είστε παράσιτα με την πολιτική σας. Αυτό είναι ελληνόφωνος βαρβαρισμός. Γιατί δεν πήγε η δημοκρατία μετά τις 6 Νοεμβρίου. Βαρβαρίζετε ελληνοφώνους, κύριε. Απαντήστε, ποιες είναι οι κατηγορίες. Απαντήστε εσείς για τη σκευωρία. Ποιοι είναι οι σκευωροί. Εμείς λέμε όλα στο φως. Εμείς λέμε όλα στο φως. Άσε τώρα τα τρελά σου τώρα. Πάμε τώρα να μιλάω τη δική σου τη γλώσσα τώρα. Εσείς που δεσμεύεστε στον Ευρωπαϊκό. Παίζετε με τους δικούς σου. Ποιοι είναι οι σκευωροί. Αυτή είναι η κυβέρνησή σας. Ναι. Αυτή είναι η κυβέρνησή σας. Εσύ που εσύ με την Αξιόγλου δεν έλεγε κανένα σπίτι στο χέρι τραπεζίτη. Εσύ δεν τα έλεγε με την Αξιόγλου. Γιατί υπήρξε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, αυτά που λες. Ποιες είναι οι κατηγορίες. Πες ποιες είναι οι κατηγορίες τώρα στον ελληνικό λαό. Λοιπόν. Σταματήστε πια αυτό το ψέμα. Λοιπόν, όχι, όχι. Πες ποιες είναι οι κατηγορίες. Ένα μάρτυρα υποστηρίζει. Κύριε Ηλιάτσο, να πει τι κατηγορίες. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Πολλά φάρμακα προκαλούσαν σημαντικό έσοδο. Ανασθενή και συνακόλουθα κίνητρα για προκλητή ζήτηση. Για τα έτη 2000-2015 η συνολική φαρμακευτική δαπάνη της Ελλάδας ήταν 60,3 δις. Όταν εμείς μιλάμε τη δαπάνη, τώρα να αφήσεις να μιλήσω. Δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Λιάτσο. Δεν είναι έτσι. Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία. Κύριε Σπανάκη, αφήστε τον να ολοκληρώσει. Ρωτάει. Βγάλε την κασέτα, λέμε. Α την κασέτα. Μίλα τώρα με ρώτησε κάτι. Με ρώτησε κάτι. Λοιπόν, σύμφωνα με άλλη μαρτυρία. Σε ακούω, σύμφωνα. Θα αφήσει τώρα να μιλήσω. Λέγε τι κατηγορίε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Διαβάζω από μέσα την πρώτη κατηγορία. Άρα εσύ μιλά από μέσα με κασέτα. Σύμφωνα με. Μα δεν με ρώτησε, άνθρωπε μου, χριστιανέ μου. Ακούω την κασέτα. Έχει επιστροφή ήχου. Ακούω την κασέτα. Με ρωτά. Επιστροφή ήχου έχει. Ακού τι λε. Λε. Έχετε κάτι συγκεκριμένο. Και σου διαβάζω στη σελίδα 5. Λέω, στη σελίδα 5, στο βάθος της σελίδας 5. Λοιπόν, σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, η Νοβάρ της Ελβετίας τιμολογούσε τα προϊόντα που παρέδιδε στη Νοβάρ της Ελλάς με τιμή πολλαπλάσια. Από το υπερβάλλον αυτό ποσό τροφοδοτήτου, ο λογαριασμός Novartis Pharma AG, από το οποίο τροφοδοτήτου ο κεντρικός λογαριασμός του Novartis Ελλάς στη Citibank. Κάπου εκεί πήγαινε, σε τα χρήματα αυτά διανέμονταν στα διάφορα branch. Κύριε Τσαγκάρη, επιβεβαιώστε τι διάβαζα. Μα εσείς δεν λέγατε, κύριε Τσαγκάρη, με ένα απλό ερώτημα. Όχι, δεν θα σας το δώσω. Αυτή είναι η πρόταση κατηγορίας των 154 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και 6. Τώρα είναι διασταυρούμενα πειρά. Η δημογραφία αναφέρει 11. Μην ξεχνιόμαστε. Και συγκεκριμένα. Εσείς κρυασπανούμε τον χρόνο, εντάξει. Καλά. Και συγκεκριμένα καταβάλλον ως αμοιβή σε διάφορες εταιρείες για παροχή υπηρεσιών, οι οποίες κατά ποσοστό 95% δεν παρέχονταν πραγματικά. 95% ήταν μαύρα. Δεν παρέχονταν κανονικά. Συμφωνεί και ο κ. Τσαγκάρης. Τώρα ερχόμαστε. Κύριε Λιάτσο, δεν πιάσαμε δύο μεγάλα ζητήματα. Το προσπεράσαμε έτσι σαν κοινωνία. Είπαν όλοι 4.500 γιατροί. Και εγώ, κύριε Λιάτσο, όταν ήμουν μικρό παιδί και σας άκουγα στα νιάτα σας, στο δελτίο ειδήσεων να λέτε και να καλύπτετε τους αυτούς που ήταν στα ρεπορτάζ που έλεγαν όλοι οι τέτοιοι είναι καλοί πριν μιας ελάχιστης μειοψηφίας. Οι 4.500 γιατροί είναι μειοψηφία, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν από εδώ μέσα βγαίνουν και δημοσιογράφοι. Γιατί οι ενώσεις μας, κύριε Λιάτσο, ημών των δημοσιογράφων Σουρμελίδης, Λιριτσογιάννης, Τριανταφυλλίδης, Λιάτσος, θέτουμε κοινό το ερώτημα. Γιατί δεν είπαν αυτούς τους 10 συναδέλφους που αντί για ρεπορτάζ όπως κάνει ο Λιτσογιάννης, όπως κάνει ο Σουρμελίδης, όπως κάνει ο Λιάτσος, συνέστησαν, λέει, εταιρεία προώθησης εξαγωγών. Δεν ήταν εξαγωγών, ήταν διαμόρφωσης face control. Αυτοί δεν θα έπρεπε από τις ενώσεις μας, την ΠΟΕΣΥ, την ΕΣΥΑ, την ΕΣΥΕΜ, να τους καλέσουν και να τους πούν, παιδιά, εσείς δεν κάνετε δημοσιογραφία, εσείς κάνατε το ταμείο. Κάνατε το ταμείο. Κάνατε το πληρώνω. Κάνατε αυτό. Για να τους βάζουμε όλους στη θέση τους. Γιατρούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς. Όχι όλοι οι πολιτικοί, ούτε όλοι οι δημοσιογράφοι, ούτε όλοι οι γιατροί. Το ξεχωρίζουμε. Ο καθής εφοετάχθη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για πρώτη φορά. Απέναντι σε όλα αυτά τα 40 χρόνια της λαμουγιάς, της κλεψιάς,
της διαφθοράς. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα που έρχονται. Όλα αυτά. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα τα βρει δικαιοσύνη. Τι λέτε, κύριε Τριανταφυλλίδη? Μη μας κοροϊδεύετε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα που εμπλέκονται. Σιγά σιγά. Τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Καλά να είναι το FBI πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Τι λέτε τώρα, μα αυτά που λέτε είναι για μικρά παιδιά. Είναι για μικρά παιδιά αυτά που λέτε. Εντάξει, μην κουνιέστε. Αυτά είναι ωραία για την παρέα, αλλά δεν είναι σοβαρά που λέτε. Καλά, καλά. Δεν είναι σοβαρά αυτά που λέτε. Και λυπάμαι. Κύριε αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Σπανού. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τα, τα πρόσωπα τα πολιτικά που εμπλέκονται. Κύριε Σπανάκη, να μας πει ο κύριος Δαφυλλίδης που εμπλέκονται. Επειδή ήρθατε σε ένα πάνελ που είναι και άλλοι άνθρωποι. Και αυτοί ήρθανε για να μιλήσουν. Βεβαίως, και ο καθένας μου λέει σύμφωνα με τον κύριο Δαφυλλίδη. Τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται. Θα το βρει δικαιοσύνη και εσύ να σα πω κάτι. Κανονικά, εφόσον λέτε όλα στο φως, αφήστε να προχωρήσει η υπόθεση. Και θα το πει εγώ είπα. Ότι αν, εγώ είπα όχι, ότι αν δεν τιμωρηθεί κανείς, αν δεν τιμωρηθεί κανείς, σημαίνει ότι έχει και η κυβέρνηση ευθύνη. Αυτό, λέει, αυτό λέω. Λοιπόν, και τελειώνει εδώ. Σπανού, και τελειώνει εδώ. Γιατί διαφορετικά, κύριε Σπανάκη, συγγνώμη, οι υπόλοιποι σε όλες αυτές τις συζητήσεις, άλλη φορά πρέπει να έρθουμε τον υπόλοιπο χρόνο. Και, και τον πρώτο χρόνο να μιλάει μόνο η Νέα Δημοκρατία με τον, ΣΥΡΙΖΑ. Θα μιλήσει και η Νέα Δημοκρατία, μην ανησυχείτε. Μα μιλάτε συνέχεια. Λοιπόν, δεύτερον, να μπορώ να έχω τον λόγο. Έχετε τον λόγο, κύριε Σπανάκη, εντάξει, σας ακούσαμε. Παρακαλώ. Το τι θα γίνει με την υπόθεση Νοβάρτη θα φανεί και αύριο. Εδώ πέρα όμως έχουμε σε εξέλιξη πάρα πολλά πράγματα. Που είναι πολύ σοβαρά. Πάμε στα σήμερα σοβαρά. Είδαμε, λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, σήμερα, λοιπόν, για να αλλάξουμε είδαμε και σελίδα, ότι, που λέμε. Ότι και η δόση δεν εκταμιεύεται, ναι, και βάζει βέτο ο κύριος Ντράγκη. Ναι. Μπορεί να ακούσαμε τον κύριο Τσακαλώτα να εκνευρίζεται, αλλά το θέμα είναι γιατί έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Και από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για πολλά πράγματα. Mm. Οι πληστηριασμοί πρέπει να είναι 1.000 κάθε μήνα, να γίνουν 7.000 μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη και άλλες 6.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Ναι. Και από εκεί και πέρα να πάμε για χιλιάδες πληστηριασμούς κάθε χρόνο. Αδιακρίτως περιουσιακού στοιχείου. Σας διαβάζω. Αύριο έχουν προγραμματιστεί ορισμένοι πληστηριασμοί, ηλεκτρονικοί βέβαια, από 1η Μάη ξέρετε ότι θα γίνονται και για χρέη προς το δημόσιο μέχρι 500 ευρώ. Πάνω από 500 ευρώ για κάθε, θα γίνονται πληστηριασμοί. Για οφειλές στο δημόσιο, για οφειλές, εφορία, για οποιαδήποτε, ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Ασφαλιστικά ταμεία για οποιαδήποτε. Ωραία. Λοιπόν, αύριο, γιατί σήμερα Τετάρτη θα γίνουν επιστημονικοί. Βεβαίως, τουλάχιστον έχουν επισπευθεί. Υπάρχουν επισπεύδουσες τράπεζες. Βλέπω λοιπόν επιχείρηση κατάστημα 87 τετραγωνικών για 70.000 πρώτη τιμή. Αποθήκη υπογείου 88,5 τετραγωνικά για 12.000 πρώτη τιμή. Κατάστημα ισογείου 66 τετραγωνικά για 50.000. Λοιπόν, πρώτη κατοικία. Στο Κοροπή, πρώτη κατοικία, για 50.000 χρέος, διόροφη, για 220.000 πρώτη τιμή και για χρέος 50.000 ευρώ. Τράπεζα Πειραιός, διαμέρισμα ισόγειο στα Πατήσια, 18.600 η πρώτη τιμή, για χρέος 50.000 ευρώ. Επίσης, Τράπεζα Πειραιός, στα Καλύβια, 27 τετραγωνικά το υπόγειο, 40 τετραγωνικά, 40,70 το ισόγειο. Αξία πρώτης προσφοράς 60.330 για χρέος 50.000 ευρώ. Αυτά έχουν επισπευστεί για αύριο και φυσικά θα προχωρήσουν. Και το λέω γιατί θα έχουμε και πολλά. Λέει, και θέλω να απαντήσω και στον κύριο Σπανάκη, κοιτάξτε να δείτε. Όντως τα μέτρα αυτά σε σχέση τα ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το μνημόνιο, το οποίο έβαζε το ζήτημα της μείωσης των κόκκινων δανείων και των χρεών, το ψηφίσατε όλοι. Και αυτά είναι δεδομένα. Δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανείς. Και βεβαίως, μαζί με όλα, έχουμε και τα μέτρα που θα πάρουν το επόμενο διάστημα. Αν περάσει κάποιος, κύριε Λιάτσο, έξω από ΤΕΑΤ, θα δει ουρές τους ασφαλισμένους να πάνε να κάνουν αίτηση, μην τυχόν έρθει κάποια διαφορά από τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους. Διότι η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορεί να βγει
να μπορεί, δεν υπάρχουν, το εισόδημα μειώνεται, το κόστος ζωής αυξάνεται και ευχαριστώ, οι φόροι αυξάνονται. Ευχαριστώ πολύ. Και το λέω για να επιμείνω ότι εδώ πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα που μας λένε όλοι ότι βγαίνουμε, κάνουμε. Η κυρία Λαγκάρντ διέψευσε παντελώς αυτό. Λέει, το ξέρω ότι θα θέλατε να πανηγυρίσετε για την έξοδο, αλλά θα είσαστε υποδιαρκή επιτροπή, υποδιαρκή επιτήρηση. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που δεν βγαίνει, που θα έχουμε χειρότερες εξελίξεις στο μέλλον και αυτό πρέπει να συζητήσουμε και τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν και ποια είναι η λύση. Πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών, φίλες και φίλοι, και θα ξεκινήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Γαλανό. Θέλω να σας πω τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα ξεκινήσει η 4η αξιολόγηση και η ουσιαστική συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους. Αυτά σηματοδότησε το χθεσινό Eurogroup. Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, οπότε θα επανέλθουν, την άλλη Δευτέρα δηλαδή, οι επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών στην Αθήνα. Θα είναι ολιγοήμερη επίσκεψη, 3 με 4 μέρες θα κάτσουνε. Και στις συζητήσεις θα τεθούν η ατζέντα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων επαφών, καθώς και η πορεία, φίλες και φίλοι, υλοποίησης ορισμένων από τα πλέον σημαντικά προαπαιτούμενα. Οι επικεφαλείς των κλιμακίων προγραμματίζονται να επανέλθουν μετά το Πάσχα για τις τελικές διαπραγματεύσεις. Την 5η 1η Μαρτίου θα παρουσιαστούν στο Euro Working Group τα αποτελέσματα της τεχνικής συζήτησης για το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους. Συζήτηση που συνεχίζεται και την τρέχουσα εβδομάδα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ο Επίτροπος, ο Πιέρ Μοσχοβισή, επεσήμανε πως σε ό,τι αφορά στο χρέος, ο στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Κάτι που σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι έως το Eurogroup του Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Μοσχοβισή. Ότι είμαστε στην τελική ευθεία, φίλες και φίλοι, για τη διευθέτηση του χρέους και έτσι θα ξεκινήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να μας εξηγήσει ο κύριος Γαλανός τι σημαίνει αυτή η διευθέτηση του χρέους. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή, είναι η επιμήκυνση, είναι τα επιτόκια, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, πόσα λεφτά δίνουμε και πόσα λεφτά θα δίνουμε όταν θα έχουμε διευθέτηση στο χρέος, δηλαδή τι θα εξοικονομήσουμε από χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Πάμε σε διαφημίσεις, 2 λεπτών και επανερχόμαστε. Κύριε Αντώνη από Καλλιτεχνούπολη, καλή Σαρακοστή σας εύχομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που στείλατε. Και εσάς κύριε Ιωάννη από Κολωνό, θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο. Ο κύριος Ηλίας αναφέρεται στον κύριο Τσαγκάρη και του λέει είστε οικονομολόγος, λογιστής, πολιτικός αναλυτής κτλ. Κτλ. Ο κύριος Λευτέρης από Πειραιά. Τον ενοχλεί κάτι. Ο κύριος Λευτέρης από Πειραιά. Είχατε πει στην εκπομπή σας ότι θα καλούσατε και απλούς πολίτες. Πότε θα το κάνετε? Θα σας πω, λοιπόν, αγαπητέ κύριε Λευτέρη, με αφορμή το μήνυμα που στείλατε, τι πρόκειται να κάνω μία φορά την εβδομάδα. Θα βγάζουμε μία κάμερα, θα λέμε ποιους καλεσμένους έχουμε το βράδυ και στους πολίτες που θα ερχόμαστε σε επαφή, θα τους βάζουμε να κάνουν ένα ερώτημα, για παράδειγμα, στο σημερινό καλεσμένο, τον κύριο Τσαγκάρη. Ο άλλος πολίτης θα κάνει ερώτηση στον κύριο Τριανταφυλλίδη. Αυτό θα γίνεται μία φορά τη βδομάδα. Πολύ καλό. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Αρκετά καλό αυτό. Κύριε Σπύρο από Λιβαδιά, η περιβόητη λίστα Λαγκάρντ, ρωτάτε τι έγινε. Έχουμε έσοδα από την λίστα Λαγκάρντ. Ο κύριος Σίμος από Θεσσαλονίκη τα έχει βάλει με τον κύριο Τσαγκάρη. Διότι λέει ότι είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά προσπαθεί λέει, να το κρύψει. Κύριε Γαλανέ, έρχομαι σε εσάς. Σας διάβασα πριν μερικές πληροφορίες που υπάρχουν από το Υπουργείο Οικονομικών, κυρίως για τα επόμενα ραντεβού για την οικονομία μας, που είναι η 4η αξιολόγηση και η υπόθεση χρέους. Καταλαβαίνουμε ότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το χρέος, χωρίς αυτό να παίρνει πολλές διαστάσεις. Αλλά έχει προχωρήσει το πράγμα, διότι εδώ ο κύριος Μοσχοβισή μας λέει ότι στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου, δηλαδή σε 3 μήνες από τώρα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο στόχος που είναι το ελληνικό χρέος. Mm-hmm. Πώς τη βλέπετε αυτή την ιστορία, πώς τη βλέπετε αυτή την εξέλιξη?
Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός. Ειδικός για να ξέρει ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ναι. Δηλαδή αυτό από το 2014, όταν οι πρώτες φωνές μιλόγαν για βιώσιμο χρέος, ναι, ναι. Μεγάλη μερίδα οικονομολόγων λέγανε ότι το ελληνικό χρέος σε όρους, όταν συγκρίνεις δείκτες ΑΕΠ και άλλους δείκτες που είναι βασικά στοιχεία για να μπορέσεις να το συγκρίνεις, δείχνουν ότι δεν ήταν βιώσιμο. Αυτό δεν έχει αλλάξει μέχρι και σήμερα. Η εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική συνεχίζει να έχει μια μονόπλευρη εστίαση στο κομμάτι της δημοσιονομικής προσαρμογής, αφήνοντας πολύ κομμάτι έξω από το δεύτερο πυλώνα που είναι η ανταγωνιστικότητα. Mm-hmm. Αυτό έχει ως επέκταση να υπάρχει μια συρρήκνωση σε πραγματικό όρους ΑΕΠ, μια μεγάλη φορολογική επιβάρυνση. Αυτό δείχνει ότι έχει περιοριστεί η φοροδοτική ικανότητα, πράγμα που δείχνει ότι το πράγμα έχει, αν θέλετε, είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν θα βγάλει πουθενά. Και για να μιλήσουμε απλά λόγια, γιατί ενδεχομένως να μην το καταλάβει ο κόσμος, σήμερα το ελληνικό χρέος σε όρους επιτοκίων, για να ξέρουμε και τι λέμε, είναι το καλύτερο στην Ευρώπη. Δηλαδή είμαστε στα επιτόκια τα οποία έχει πάρει η χώρα μας, γιατί είναι εκτός αγορών και πάει με κλειστά επιτόκια, mm-hmm. τα οποία δίνονται κρατικά. Είναι στους καλύτερους όρους από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όταν συγκρίνεις τον τρόπο τον οποίο πρέπει να αποδοθούν οι δόσεις σε συνδυασμό με τα δάνεια τα οποία είναι από το ESM, εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Άρα λοιπόν, ποια είναι η βάση συζήτηση? Η βάση συζήτηση είναι πώς μπορεί να υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, επιμήκυνση της όλης διαδικασίας, έτσι ώστε ετησίως να πέσει το ετήσιο ποσό το οποίο αποδίδουμε, για να μπορέσουμε να πάμε σε μικρότερα πλεονάσματα τα οποία να δοθούν στην οικονομία. Να πέσει δηλαδή πραγματικό ρευστό στην οικονομία. Μάλιστα. Και για να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Όταν είσαι σε μια κλειστή οικονομία, και τι εννοώ κλειστή οικονομία, δεν εννοώ σε όρους οικονομία, εννοούμε δεν μπορείς να παράγεις χρήμα, δεν έχεις δημοσιονομικά έργα, δεν κόβουμε χρήμα, δεν κόβουμε δραχμό, αλλά αυτό έχει περάσει προ καιρού. Τα μοναδικά έργα με διαλυμένο το τραπεζικό σύστημα. Και επιτρέψτε μου, το θέμα των κόκκινων δανείων δεν είναι απλά οι πληστηριασμοί, είναι γενικότερη η θεώρησή του. Γιατί στους πληστηριασμούς δυστυχώς καίγονται και τα χλωρά, καίγονται και τα ξερά. Mm. Και εγώ που δυστυχώς πληρώνω, μπαίνω στην ίδιο λούκι με κάποιον που δεν πληρώνει. Άρα πρέπει να κάθε περίπτωση να τη βρούμε ξεχωριστά. Γιατί πράγματι αναφέρατε μια λίστα προηγουμένως και δεν το λέω. Μπορεί να είναι όλοι οι άνθρωποι πρώτη κατοικία. Μπορεί να όμως και δεύτερη και τρίτη κατοικία. Δηλαδή να τα βλέπουμε κάθε ένα ξεχωριστή περίπτωση. Ναι, ήταν όλα πολύ μικρά. Απλά σας λέω ότι ανέφερα και τα τετραγωνικά μέτρα και όλα. Να βάλω μια παράμετρο και να είμαι και λιγάκι, αν θέλετε, να κινδυνολογήσω λιγάκι. Εάν δεν λυθεί το θέμα των κόκκινων δανείων, προβλέπω ότι θα έχουμε μαύρο Σεπτέμβριο για τις τράπεζες. Με ό,τι μπορεί πώς. Να σημαίνει αυτό. Το θέμα είναι πώς. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, για να το πούμε πρακτικά, εάν δεν πέσει, λοιπόν, δεν υπάρχουν χρήματα για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά και γενικότερα για να μπορέσει να υπάρχει ανάπτυξη της οικονομίας, δεν θα φύγουμε ποτέ από το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Γιατί δεν υπάρχει άλλο χρήμα. Σας είπα, το τραπεζικό σύστημα είναι κενό. Το κομμάτι, κομμάτι του δημοσίου χρήματος έχει περιοριστεί. Άρα από εκεί μπορούμε να πάρουμε ένα μικρό κομμάτι με την επιμήκυνση του χρέους. Τι άλλο μας μένει? Τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας, δηλαδή άμεσων ξένων επενδύσεων και νέων επενδύσεων στη χώρα. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, σήμερα ακόμα, διάβασα κάπου σήμερα πάλι διάφορες συζητήσεις σχετικά με το ασφαλιστικό. Θα με συγχωρέσετε, δεν νομίζω ότι καμία αναλογιστική μελέτη για το ασφαλιστικό δεν μπορεί να το βγάλει βιώσιμο. Στα νούμερα που είναι η ανεργία σήμερα, ακόμα και στις καλές, αν θέλετε, στατιστικές, που μπορεί να λένε μεγάλες αλήθειες και μεγάλα ψέματα, γιατί μία δείχνουν μείωση του ρυθμού της ανεργίας, αλλά δεν έχουμε παλαιότερα στατιστικά στοιχεία για τη μερική απασχόληση. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τι συνέβαινε πριν στη μερική απασχόληση τη μέρη σήμερα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά, δεν ζητούμε να ψάξουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό που η συζήτηση που γίνεται για το αν είναι καθαρή ή όχι η έξοδος μετά το πέρας του τρίτου μνημονίου, ποια είναι η γνώμη σας αυτό? Και σήμερα υπάρχει ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα του CNBC, που λένε εκεί ότι γιατί η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει προληπτική γραμμή πίστωσης. Η δικιά σας η άποψη είναι ότι πρέπει να ζητήσουμε προληπτική γραμμή πίστωσης ή αυτό δεν χρειάζεται καθόλου, όπως υποστηρίζει σήμερα και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης? Δεν νομίζω ότι είναι μια απάτη που μπορεί να δοθεί στο πλαίσιο, ξέρετε, ναι, αυτό να γίνει. Δεν ναι. Έχω το πλήρη φάκελο των στοιχείων. Δεν γνωρίζω τα διαθέσιμα τα οποία υπάρχουν στο ελληνικό κράτος και τις προβλέψεις που έχει κάνει όσον αφορά την όλη διαδικασία. Έχω εμπιστοσύνη ότι οι άνθρωποι τα χειρίζονται, τα ξέρουν να τα κάνουν, έχουν όλα τα δεδομένα και ξέρουν να το κάνουν. Να προσθέσουμε το στοιχείο ότι προβλέπεται ένα μαξιλαράκι, να το πούμε, 18 με 20 δισεκατομμύρια, απλά, που είναι το κρίσιμο, σας είπα, στο να βγάλει κάποιο συμπεράσματα οικονομικά. Θα ήταν πολύ πρόημο. Και τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου δεν στηρίζομαι σε κανένα επιστημονικό κριτήριο για να το πάθει στιγμή. Στο πρώτο όμως που ρωτήσατε, ναι. Θεωρώ ότι η χώρα μας δεν θα βγει από τη διαδικασία. Μπορεί να βγει από τη διαδικασία που πριν ήταν τρώει ικανή θεσμή, αλλά μία μορφή παρακολούθησης
που μπορεί να βαφτιστεί η Επιτροπή Παρακολούθησης τη συνέχεια ή οτιδήποτε, θα υπάρχει για αρκετά χρόνια ακόμα, μέχρι να μπορέσουμε να λύσουμε τον πυλώνα που σας είπα. Mm-hmm. Το πρόβλημα, ακόμα και στο 9 να πάμε, δεν ήταν μόνο το δημόσιο χρέος. Τα ίδια προβλήματα συζητάγαμε. Γραφειοκρατία, φορολογία, έλλειψη παραγωγικού ιστού. Τα ίδια συζητάγαμε. Δεν τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα. Αντιμετωπίζω. Δεν είναι θέμα. Κύριε Γαλανέ, αντιμετωπίζω. Κύριε Δεφλή, με όλο τον σεβασμό. Δεν θα διαφωνήσουμε. Δεν θα διαφωνήσουμε. Και εγώ θα σας πω άλλα τόσα για να, όχι να επικρίνω πλευρές της κυβερνητικής πολιτικής, οι οποίες δεν έχουν την αποτελεσματικότητα που πρέπει. Αλλά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, στην απορρόφηση των ΕΣΠΑ δίνει συγχαρητήρια η Κομισιόν, όχι εμείς τη λέμε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ κλπ. Η Κομισιόν τη λέει. Ότι ξεπερνιόνται ζητήματα. Ότι μπαίνουν μπροστά ζητήματα επενδύσεων κλπ. Δεν γίνονται όσο θα έπρεπε με τους ρυθμούς και τις ταχύτητες. Έχετε δίκιο σε αυτό που επισημαίνετε. Το πρόβλημά μου, εμένα που το βλέπω, όχι από σκοπιά ενός πολιτικού φορέα, είναι ότι τα βασικότερα ζητήματα δεν είναι αντικείμενο ενός πολιτικού φορέα, είναι αντικείμενο κάποιων βασικών παραδοχών που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και που δυστυχώς μετά από 10 χρόνια δεν συμφωνούμε. Μάλιστα. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ευχαριστώ, κύριε Γαλανέ. Τώρα, η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η κρίση είναι πίσω και ότι δεν χρειαζόμαστε, Θανάση, προληπτική γραμμή πίστωσης. Αυτό λέει και ο κύριος Τσακαλώτος με κάθε ευκαιρία. Εμίλια, να πούμε το έχει πει ο Τσίπρας, να λείπει το βύσσινο. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πολύ βασικό πράγμα, ναι, ναι, όσον αφορά την επιτροπή, την εποπτεία, τον έλεγχο, όπως θέλουμε να το βαφτίσουμε. Το ότι θα υπάρχει, θα υπάρχει. Όμως η διαφορά είναι σημαντική. Και ποια είναι? Ότι ο έλεγχος θα γίνεται επί στόχων, όχι επί πολιτικών. Τώρα, ας πούμε, γίνεται επί πολιτικών. Και θα πω πάλι ένα παράδειγμα που το έχω πει επανειλημμένα εδώ. Υπουργός Οικονομικών στην Ελλάδα δεν μπορούσε να αυξήσει τις δόσεις για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος επειδή διαφωνούσε η Τρόικα. Η Τρόικα έλεγε 3 διμηνιαίες δόσεις, ο υπουργός δεν θα το κάνει 6 διμηνιαίες, δηλαδή μιλάμε για γελία πράγματα. Και δεν μπορούσε να το κάνει. Αυτό δεν θα συμβαίνει. Θα υπάρχουν στόχοι, αλλά τις πολιτικές θα τις επιλέγει η εκάστοτε κυβέρνηση που υπάρχει. Υπάρχει ελληνικό μνημόνιο, για να το πούμε. Όχι, να δεν το θα υπάρχει ελληνικό μνημόνιο. Ας αφήσουμε τη λέξη μνημόνιο. Είπαμε και ο Σκοβισί και ο Σεπένο είπανε για εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο θα επεξεργαστεί η ελληνική κυβέρνηση και θα το συμφωνήσουν. Θα έχει την ιδιοκτησία η ελληνική κυβέρνηση. Ένα πράγμα αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Και αν ένα στόχο δεν επιτεύχεται, ποιο θα παρεμβαίνει? Εκεί πια είναι όπως. Αγαπητέ κύριε καθηγητά μου, όπως συμβαίνει τώρα, όταν δεν επιτυχάνονται οι στόχοι για τα ελλείμματα, δεν επεμβαίνουν τα κοινοτικά όργανα και αναληφθούν μέτρα, δεν αναπέμπουν προϋπολογισμούς όταν δεν ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουν πει. Το σύμφωνο σταθερότητας. Θέλω να πω ότι διαφορετικά. Τώρα, μισό λεπτό να πω κάτι, το οποίο είναι, είναι δύο πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία τα είπε ο Σεντένο στη συνέντευξη που έδωσε στην Bild. Ναι. Το ένα, το σημαντικό, αφορά ότι μπορούμε εμείς οι Ευρωπαίοι πια να προχωρήσουμε στην ελάφρυνση, λέει, όχι στη ρύθμιση, λέει ελάφρυνση η λέξη. Ναι, ναι, ναι. Και οι λέξεις έχουν σημασία. Ελάφρυνση δηλαδή τι εννοείς? Του ελληνικού χρέους. Δηλαδή? Ελάφρυνση. Δεν θα είναι απλώς μια ρύθμιση. Θα πληρώνουμε, αν θέλεις, λιγότερα το χρόνο. Αυτό λέμε. Θα γίνει μέσω επιμήκυνσης, μείωσης επιτοκίων με ένα τεχνικό, τεχνικό σύστημα, ναι, το οποίο θα συνδέσει το χρέος με το ΑΕΠ. Και το δεύτερο, το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου, είπε ο Σεντένο ότι θα πρέπει να συζητήσουμε την αλλαγή στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ιδίως στο σκέλος του χρέους. Που σημαίνει τι? Βάζει μπροστά μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες περιμένουν οι Ευρωπαίοι για να αντιμετωπίζουν ζητήματα σαν αυτά του χρέους, τα οποία δεν επέτρεπε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης όπως είναι διατυπωμένο τώρα να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή, ανοίγει ένα παράθυρο για να αλλάξει ο τρόπος που η Ευρώπη θα προσεγγίζει τα ζητήματα του χρέους, της υπερχρέωσης και του δανεισμού των χωρών. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό από πολλά άλλα πράγματα.
Μάλιστα. Αυτό ιστορικά το επισημαίνει και ο Προκόπης ο Παυλόπουλος στις δημόσιες παρεμβάσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό δεν είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και σκληρών διαπραγματεύσεων της ελληνικής πλευράς. Η αλλαγή του τοπίου στην Ευρώπη. Εγώ άκουσα τον Μοσκοβισσή απόψε με μια λεκτική μαεστρία όπως ακριβώς το αποδίδουν, αλλά και σαφήνεια για το τι εννοεί η Κομισιόν, να μιλάει για υβριδικό μοντέλο επιτήρησης. Μπορεί να σε διαβεβαιώσει, για να μην λέω εγώ, ο εκλεκτός καθηγητής ο κ. Γαλανός, αυτό δεν απαντάται στα οικονομικά εγχειρίδια. Η οικονομική επιστήμη δεν τα έχει αυτά ακόμη ανακαλύψει το υβριδικό μοντέλο εξόδου. Κύριε Τσαγκάρη, απλά εγώ να σας πω ένα άλλο πράγμα. Ότι και μέχρι σήμερα που μιλάμε, το 90% των μετών προτείνεται από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Έτσι, μπράβο, γι' αυτό. Όχι από τους τροϊκανούς. Ναι, ελληνικό είναι το μοντέλο. Στόχοι μπαίνουν μέχρι και σήμερα. Πάμε στο Σπύρο. Σπύρο. Εγώ θα ήθελα να μείνω στα εθνικά θέματα. Στα εθνικά θέματα. Ναι, ναι, γιατί... Η Ιταλική τηλεόραση και στη μετέδωση πριν από καμιά ώρα. Παρακαλώ. Ότι το γεωτρύπανο της ΕΝΗ φεύγει. Ναι. Και πάει για Μαρόκο. Μαρόκο, ναι. Φεύγει. Αυτό... Το γεωτρύπανο της ΕΝΗ κόστιζε 300.000 ευρώ την ημέρα εκεί πέρα. Έχει μείνει, δεν ξέρω πόσα 24 ώρα. 12-24 ώρα. Λοιπόν, φανταστείτε, ξοδεύαν τόσα λεφτά, δεν έγινε τίποτα και ο τσαμπουκάς των Τούρκων περνάει κανονικότατα. Ακυρώνει επενδυτικές αποφάσεις. Και φεύγουν κανονικά οι Τισένοι και πάνε για το Μαρόκο. Και δεν κάναν τίποτα στο οικόπεδο 3. Και ένα άλλο νούμερο συγκλονιστικό που μετέδωσε στο Bloomberg πριν λίγο. Παρακαλώ. Ξέρεις πόσα είναι οι ποσότητες του φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κύπρο, την Αίγυπτο, το Λίβανο και το Ισραήλ? 340 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που υπάρχει σήμερα, που έχει βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φοβερό νούμερο. Απίστευτο δηλαδή. Απίστευτο. Μάλιστα. Μεγαλύτερη, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Ξαναπες την περιοχή πάλι, ξαναπες την περιοχή. Μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ και Λιβάνου. Μάλιστα. Στη Λεβαντίνη, στη λεκάνη της Λεβαντίνης. Δηλαδή από τα γνωστά αποθέματα που έχουν οι Αμερικανοί, είναι μεγαλύτερη η ποσότητα. Σπύρο. Ναι, είναι πραγματικά απορίας. Μπράβο, Νίκο. Ναι. Απορίας άξιο. Το οικόπεδο 3 είναι το επίμαχο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Νομίζω ότι φαίνεται καθαρά, ναι, μπορούν να το δουν οι τηλεθεατές. Mm-hmm. Είναι επομένως εκεί στα... Βλέπει απέναντι αμόχωστο, ας το πούμε κάπως έτσι. Οι Τούρκοι λοιπόν μπαίνουν σε μια περιοχή που από κάθε άποψη ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και... Στο ελληνοκυπριακό κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν θεωρήσουμε, αν πάρουμε υπόψη μας την τουρκική θεώρηση των πραγμάτων. Από κάθε άποψη είναι εκπληκτικό το ότι η διεθνής κοινότητα και μάλιστα μεγάλες δυνάμεις που λυσάνε και κάνουν πολέμους ανεξέλεγκτα για οικονομικά συμφέροντα, φυσικό αέριο, πετρέλαια κτλ. Mm-hmm. Πώς ανέχονται αυτή τη στιγμή την αυθαιρεσία του κυρίου Ερντογάν. Γιατί αν αυτό περάσει, ο κύριος Ερντογάν δεν σταματάει μόνο το ιταλικό γεωτρύπανο εκεί. Έχει παραγγείλει δικό του γεωτρύπανο και αν προχωρήσει στο επόμενο βήμα, σε 10 ή 12 μήνες, να φέρει το δικό του γεωτρύπανο και να το βάλει στην περιοχή την Κυπριακή, τότε μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση και για μια ανατροπή δεδομένων παγκοσμίως. Ο καθένας θα μπορεί να πηγαίνει σε μια άλλη περιοχή, αν το ανοιχθεί αυτό η διεθνής κοινότητα, ένα τεράστιο οικονομικό θέμα, και ο καθένας θα μπορεί να πηγαίνει όπου γουστάρει και να κάνει ό,τι θέλει. Λες, Σπύρο, η συμπεριφορά της Τουρκίας επικρίθηκε καθόλου, έγινε αντικείμενο κριτικής από τους Ευρωπαίους, από τους Αμερικάνους κτλ. Από τους Ευρωπαίους έχει γίνει αντικείμενο κριτικής λεκτικής. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι λεκτικά. Δυστυχώς την κρίσιμη ώρα και το κρίσιμο 48ωρο, δεν πρέπει, αν προκύψει, δεν πρέπει κανείς να περιμένει κάτι από τους Ευρωπαίους. Αυτή είναι η εμπειρία μας ως τώρα. Και οι συζητήσεις που γίνονται για την ενιαία άμυνα κτλ. Είναι σε βάθος δεκαετίας να δούμε τους προϋπολογισμούς, να δούμε την αμυντική βιομηχανία, να δούμε διάφορα πράγματα, εκτός από το τι θα κάνουμε στο πεδίο της μάχης. Ας το πω έτσι, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να περιμένει ότι αν προκύψει κρίσιμο 48ωρο, τύπου ημείων, ας πούμε. Τα κυπριακά σύνορα δεν είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Και τα κυπριακά και τα ελληνικά. Καλά, τα ελληνικά θεωρητικά, το ναι. Τα κυπριακά, ναι, ναι, σύνορα δεν είναι. Όλα αυτά είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Ευρωπαϊκά, έτσι, λένε. Ναι, ναι. Όλα αυτά, ναι, είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Αλλά και μπαίνει ο άλλος μπάστακας κανονικά, ναι, τώρα, ναι, ναι, ο Τούρκος, ναι, ναι, και κάνει ό,τι γουστάρει. Οι Βορειοευρωπαίοι θεωρούν ευρωπαϊκά σύνορα μόνο ότι είναι προς τη Ρωσία μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ενώ το πραγματικό πρόβλημα είναι με την Τουρκία, η οποία βέβαια Τουρκία είναι ένα μέλος του ΝΑΤΟ και συνδεδεμένη χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα τουλάχιστον. Επομένως εδώ πέρα μιλάμε για μια πολύ
δύσκολη κατάσταση. Ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται τις αβεβαιότητες που δημιουργεί η πολιτική Τραμπ, που κάθε μήνα μπορεί και να αλλάξει, και όχι μονολεκτικά. Τις αβεβαιότητες που υπάρχουν ακόμα και στην ίδια τη Γερμανία σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Την απόλυτη αβεβαιότητα στο ιταλικό πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Ποιος θα πάρει. Πότε έχουμε εκλογές στην Ιταλία, Μάρτιο. 4 Μαρτίου. 4 Μαρτίου. Αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, αν θα είναι ο Πεπέ Γκρίνο, αν θα είναι η απόλυτα δεξιή. Το σκηνικό. Παλεύουν για το 16%, έτσι. Ναι. Εκεί δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση εκτός ελέγχου, με τη μισή Ιταλία να το ομολογούν μόνοι τους Ιταλοί, να μην ελέγχεται ακριβώς από το κράτος, αλλά περισσότερο από τη μαφία που έχει διεισδύσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε τραπεζικό πρόβλημα στην Ιταλία. Είναι πραγματικά ο ελέφαντας στο δωμάτιο, όταν ο κύριος Ντράγκη συνεχίζει ακόμα να ασχολείται με τα 70 τετραγωνικά στη Χαραλαιό Τρικούπη ή δεν ξέρω εγώ στον Εύωσμο. Ακριβώς. Λοιπόν, επομένως είναι μια απόλυτα υποκριτική στάση από την πλευρά του. Όταν έγινε το επεισόδιο τώρα, ναι, στα Ίμια, που το τουρκικό έπεσε πάνω στο ελληνικό, νατοϊκά σκάφη αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στο Αιγαίο? Ναι, κυκλοφορούν. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι κυκλοφορούν. Είναι αλήθεια ότι ειδικά το τριήμερο που ήταν ο κύριος Τίλερσον στην Άγκυρα, είχαν μια αυξημένη επιτήρηση οι Αμερικανοί πρωτίστως, για να μην γίνει κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στο Αιγαίο. Εξού και η φρεγάτα Ρος, η οποία έπλεσε τα νερά κοντά στο Καβοντόρο και βρέθηκε ανάμεσα σε ελληνικό και τουρκικό πλοίο. Εκείνο το οποίο... Στο Θεμιστοκλή και στον Μπαρμπαρός. Ναι, ναι, ακριβώς. Επιτηρούν. Υπάρχει μια ανησυχία γενικώς, αλλά λέω και πάλι ότι κανείς δεν πρέπει, αυτό διδάσκει, αυτό λέει η εμπειρία μας, κανείς δεν πρέπει να περιμένει ότι θα υπάρξει πρακτική βοήθεια το κρίσιμο 48. Μάλιστα. Και ακριβώς γι' αυτό, αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι το μάθημα από τα Ίμια, το ένα είναι ότι η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να έχει τη στρατιωτική ηγεσία στο διάδρομο να περιμένει και διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ξέρουν από το επιχειρησιακό κομμάτι, να συζητάνε αορίστως μεταξύ τους, να έχει συζητήσει ο Αμερικανός επιτελάρχης 22 φορές με τον Τούρκο και ο Λιμπέρης να περιμένει σε ένα διάδρομο με τον Βασιλικόπουλο. Αυτό δεν θα επαναληφθεί και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι έτσι. Ευχαριστώ, Σπύρο. Και η δεύτερη εμπειρία είναι ότι πρέπει να φυλάς, μην ανέβει κάποιος πάνω σε βραχονισίδα, εξού και η δήλωση σκοτιά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιάννη Καρακώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, το mail που στείλατε. Και εσάς, κύριε Γιάννη Καρτσιδήμα, που μας λέτε το εξής. Έντονη δημογραφική δυναμική παρουσιάζει η Τουρκία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1930 η Ελλάδα είχε 6,5 εκατομμύρια κατοίκους και η Τουρκία το 1930 είχε 13,5 εκατομμύρια. Έως σήμερα ο πληθυσμός της χώρας μας έχει αυξηθεί 1,5 φορά, φτάνοντας στα 10,7 εκατομμύρια, και στην Τουρκία σχεδόν 6 φορές, αριθμώντας 75,8 εκατομμύρια κατοίκους. Κύριε Τσαγκάρη, έρχομαι σε εσάς. Εδώ όπως κάνει παιδιά, αυξάνε τα τεκμήρια του, για να απαντήσουμε καταρχήν από το τελευταίο. Ναι. Το φορολογικό σύστημα το οποίο έχει επικρατήσει και έχει αποδεχθεί η ελληνική πλευρά. Ναι. Όλη αυτή την περίοδο των μνημονίων, μεταξύ των άλλων εφιών προβλέψεων που έχει, είναι τα παιδιά να αποτελούν τεκμήριο. Τι άλλο να κάνει κανείς. Και παρολίγο να έχουμε και αύξηση του ΦΠΑ, να μπει ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία. Αυτή η υπόθεση που είδαμε, που ευτυχώς αποφεύθηκε από την κυβέρνηση. Με το τρίτο μνημόνιο. Λοιπόν, εδώ η ερώτηση είναι, κύριε Ελιάτσο, για την κοινωνία. Γιατί τώρα. Πριν πάτε στην κοινωνία, θα μου πείτε κάτι. Το... Μισό λεπτάκι μόνο να σας πω. Τηλεθεατή που τον ενοχλεί. Σε σημερινό δημοσίευμα, η Βρετανική Express, φίλες και φίλοι, κάνει λόγο για απειλές πολέμου από την Τουρκία. Και ερχόμαστε στον κύριο της αντιπολίτευσης, τον Τούρκο, τον κύριο Κιλιντζάρογλου, ο οποίος απειλεί ότι αν εκλεγεί πρόεδρος της Τουρκίας, θα εισβάλλει σε 18 νησιά στο Αιγαίο. Διότι έτσι πιστεύει ότι αυτά τα 18 νησιά είναι δικά του και τα έχουμε καταπατήσει εμείς οι Έλληνες. Δεν καταλαβαίνει τίποτα από τις συνθήκες που υπάρχουν, απολύτως τίποτα. Παρακαλώ. Εντάξει, η πρακτική, εγώ τώρα δεν ξέρω στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι διπλωμάτες τι λένε κλπ. Αλλά ένας άνθρωπος, ένας μέσος άνθρωπος θα έλεγε ότι πράγματι είμαστε μια κακή γειτονιά. Το βλέπουμε βόρεια, το βλέπουμε ανατολικά, δεν το βλέπουμε δυτικά. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοια θέματα με την Ιταλία, για παράδειγμα. Λοιπόν.
Η λογική λέει ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης με τους γείτονες, διότι οι γείτονές μας αυτοί είναι. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς δεν συνορεύουμε ούτε με την Ελβετία, ούτε με την Αυστρία, ούτε με το Λουξεμβούργο. Τι άλλο να πω κι εγώ. Πάντως αυτό που είδαμε όλοι, ας πούμε, ξέρετε, γιατί βγαίνει και ένα βίντεο, βγαίνει στο Facebook, το βλέπει ο κάθε άνθρωπος. Ήταν πολύ προσβλητικό, δηλαδή, όπως είναι προσβλητικό ο κεντρικός μου τραπεζίτης, που έχω εκχωρήσει την νομισματική μου πολιτική. Ναι. Διότι έχω προσχωρήσει στο ευρώ. Να συμπεριφέρεται έτσι εχθές στον Υπουργό Οικονομικών τον τελευταίο και προηγούμενα στους, ανάλογα και στους προηγούμενους, δηλαδή δεν θέλω να πω ότι οι άλλοι ήταν λιγότερο σοβαροί ή λιγότερο είχαν ανησυχία για τα εθνικά συμφέροντα. Λοιπόν, είδαμε προχθές ας πούμε το τουρκικό, αυτό είναι ο ορισμός της επίθεσης κύριε Λιάτσο, αυτό που δείχνει το βίντεο και βλέπουμε το ελληνικό το πλοίο να τρέχει και να φεύγει. Τώρα διερωτάται ο Έλληνας πολίτης, διερωτάται ο Έλληνας φορολογούμενος γιατί καταβάλει αμυντικές δαπάνες. Τους μετανάστες δεν μπορούν να τους περιορίσουν, διότι δεν υπάρχουν θαλασσία σύνορα. Τους Τούρκους δεν μπορούν να τους περιορίσουν. Προκύπτει και ένα ερώτημα. Εκεί κάτω τι κάνουν. Δεν τους κρατάμε στον άσταθμο να έχουμε και λιγότερους να πληρώνουμε. Δηλαδή έχουμε τη Γερμανία, είναι σε διάλυση ο στρατό της. Υπάρχουν σήμερα δημοσιεύματα. Για να ξανάρθω τώρα όμως εγώ στην καθαρή έξοδο. Η καθαρή έξοδος, αγαπητέ μου Θανάση. Γιατί σήμερα δεν ανταλλάξαμε έτσι δημιουργικά σχόλια. Καθαρή έξοδος που σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση αυτή η επόμενη θα είναι ελεύθερη να κάνει τους χειρισμούς της. Ο κόσμος ρωτάει να πάρω τα τελευταία μέτρα του Τρίτου Μνημονίου. Το 23% το ΦΠΑ σου θυμίζω ήταν 19 όταν ξεκινήσαμε. Το έχουμε φτάσει 24. Πότε το 24 ξαναγίνει 19 αφού τελειώνε τα μνημόνια. Οι μεταταξίες προϊόντων και υπηρεσιών από το 13 που πήγε στο 24. Σου θυμίζω όταν ξεκίνησε το ΦΠΑ, εδώ οι εκλεκτοί συνάδελφοι, οι εφοριακοί, θα το θυμούνται, ήταν 6 και 16 η συντέλεση του ΦΠΑ όταν ξεκίνησε και 36 τα τότε λεγόμενα είδη πολυτελείας που ουσιαστικά εννοούσαν τα εισαγόμενα. Έτσι είχαν ορίσει ας πούμε, γιατί είχαν βάλει στο ουίσκι 36% τότε και στο ούζο 6. Για να συνεννοηθούμε και τι παιχνίδι παίζανε. Συν το ότι είχαν εξαιρέσει και κατηγορίες επαγγελμάτων από την υπαγωγή στο ΦΠΑ. Παρά τα αυτά ζούσε το ελληνικό δημόσιο μετά το έσοδα. Το ελληνικό δημόσιο ζούσε και όταν δεν υπήρχε ΦΠΑ. Υπήρχε μόνο χαρτόσημο και φόρος κύκλου εργασιών. Σε πολύ μικρότερο φάσμα οικονομικής δραστηριότητας. Σήμερα με όλα αυτά. Δεν υπήρχε φοροδιαφυγή τότε, κύριε Τεταφυλλίδη. Δεν υπήρχε φοροδιαφυγή τότε. Ναι, και έπρεπε να περιμένουμε 30 χρόνια, κύριε Τσαγκάρη, εδώ, λοιπόν, να βάλουμε τα πώς, τα μηχανάκια. Κύριε Τεταφυλλίδη, ακούστε, η ερώτηση είναι, εφόσον η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια, πότε θα τελειώσουν οι μνημονιακοί φόροι που μονιμοποιήθηκαν. Πότε θα τελειώσουν. Οι φόροι πολυτελείας δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Προχτές κοιτούσα ένα υπερπολυτελές, ξέρετε, αυτοκίνητο. Ένα υπερπολυτελές αυτοκίνητο, το οποίο στη Γερμανία, στη Δυτική Γερμανία σήμερα κάνει με τους ίδιους φόρους, έτσι, έχουμε ενιαία αγορά. 100.000 ευρώ και στην Ελλάδα έχει 180.000 ευρώ. Είναι ο καθαρός φόρος που αξιώνει στην αγορά το ελληνικό δημόσιο μόνο, 80.000 ευρώ. Και με τα τεκμήρια και όλα αυτά έχει απαγορεύσει. Δηλαδή πρέπει ο ελληνικός λαός να ξαναζεί με τα 1.200 κυβικά. Αυτό δηλαδή που είχε, αν θέλετε, την περίοδο πριν το ευρώ. Εφόσον λοιπόν σύμφωνα και με τον κύριο Μοσκοβισή, και κλείνω τη φλιαρία μου, επιστρέφουμε στην κανονικότητα, διότι είπε και το εξής ωραίο σήμερα, ότι η Ελλάδα θα ξαναγίνει, λέει, μια κανονική χώρα. Τώρα με το τέλος και την έξοδο στις αγορές. Η ερώτηση είναι πότε πραγματικά θα αισθανθεί και ο Έλληνας πολίτης ξανά Ευρωπαίος, πότε θα ανοίξουν οι τράπεζες, πότε θα έρθει και κανένας Γερμανός καταθέτης εδώ, γιατί να σας θυμίσω όταν μπήκαμε στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωζώνη ειδικά, ξεκίνησε εδώ να έρχονται κάποιες είτε ακριβές διεθνή brand names, μάρκες να το πω έτσι, είτε ήρθαν δύο τράπεζες εδώ. Εδώ δεν βλέπω τους Ευρωπαίους να έρχονται. Εδώ αναζητούμε την τύχη μας, είτε με φιάσκα επενδύσεων βλέπει Εθνική Ασφαλιστική, η ΔΕΣΦΑ, είτε με βίαιες πωλήσεις. Γιατί μιλάμε και για επενδυτές, για να το δέσω και με αυτό που έλεγε ο καθηγητής, αλλά άλλο οι επενδύσεις, άλλο οι πωλήσεις της συμφοράς. Μάλιστα. Να το πούμε και. Να δώσω μια πληροφορία στον αγαπητό μου Δημήτρη. Στον κόσμο, το φορολογικό. Να Δημήτρη, να τα πείτε μετά την εκπομπή. Ναι, όχι, να το πω. Κόσμο, γιατί μίλησε για φοροελαφρύνσεις. Ναι. Οι πληροφορίες λένε, και δεν έχουν διαψευστεί, ότι στο πενταετές πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται φοροελαφρύνσεις 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
στο μεσοπρόθεσμο που θα εγκριθεί τον Απρίλιο, θα περιλαμβάνονται φόρο ελαφρύνσης 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Κύριε Παναγιώτη Παπαϊωάννου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που στείλατε. Και εσάς, κύριε Άκη Θάνο, και εσάς, κύριε Γιάννη Καρακώστα, που μου λέτε ωραία πράγματα εδώ πέρα. Και εγώ δεν συμφωνώ, λέει. Δεν με βρίσκουν σύμφωνο αρκετές φορές οι απόψεις σας, αλλά πιστεύω ότι η εκπομπή είναι η πιο αληθινή, πλουραλιστική και αντικειμενική στην ελληνική τηλεόραση, παρόλο που δεν διαβάζει όλα τα μηνύματά μου. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Καρακώστα. Καλή Σαρακοστή. Κύριε Τριανταφυλλίδη, οικονομία, έξοδος από τα μνημόνια. Σας κατηγορούν ότι όλο αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Καθαρή έξοδος που λέμε κτλ. Ναι. Πληστηριασμοί απαιτούν πληστηριασμούς. Έχουμε συνηθίσει. Χιλιάδες πληστηριασμούς απαιτεί ο Ντράγκη. Κύριε Λιάτσο, ναι. Ένα-ένα θα τα πούμε όλα. Θα τα πείτε όλα. Σε τι φάση, κατά τη γνώμη σας, είναι σήμερα ο Έλληνας? Η οικονομία, εντάξει, θεωρητικά μπορεί στο μέλλον να πάει θετικά. Σε τι φάση πιστεύετε ότι είναι ο Έλληνας σήμερα οικονομικά? Πιέζεται. Ναι. Προβληματίζεται. Πιέζεται πολύ. Γιατί είναι η καθημερινή ανάγκη επιβίωσης να πληρώσει το νίκη, το ηλεκτρικό, τα φροντιστήρια των παιδιών, και το έχουμε πει. Κανείς δεν μιλάει, κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάει ούτε για success story, ούτε για απογειώσεις που έλεγε ο Χαρδούβελης το 2014. Απογειώνεται η οικονομία. Να είμαστε σοβαροί. Η χώρα. Προσπαθούμε βήμα-βήμα και αν θέλετε, πέρα από το αυτό που φαινόταν για την αντιπαράθεση τσακαλό του Ντράγκη σε σχέση με τους πληστηριασμούς, από πίσω είναι άλλη ιστορία και άλλη διαδικασία. Ξέρουμε και ο Ντράγκη τι επιλογές έχει κάνει, τις έχει δείξει στην πορεία και το καλοκαίρι του 2015 που έκλεισε τελείως τη Στρόφιγγα και μείωσε τον Έλα κλπ. Δεν χρειάζεται να ξαναγυρίζουμε εκεί. Λοιπόν, όσον αφορά την οικονομία, πρέπει να πούμε ότι επί 2-2,5 χρόνια το ελληνικό έκλεισε το 2001. Μέχρι το 2015 αυτοί οι οποίοι πρημοδοτούν τις επενδύσεις είναι κατεξοχήν εκπρόσωποι της καπιταλιστικής οικονομίας, το είχαν κλειστό το ελληνικό. Με το που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία, τι θα κάνει με το ελληνικό? Τακτοποιήθηκαν όλα τα ζητήματα, τα αρχαιολογικά, τα υπόγεια, τα υπέργεια, τα δασολογικά, τα πάντα, και τώρα είναι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος στο ΣΤΕ που πρέπει να αποφασίσει. Γι' αυτό ο Σεντένο είπε είναι δύο οι εκκρεμότητες, οι οποίες όμως δεν σχετίζονται με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Το ένα ήταν το ελληνικό και το άλλο είναι οι τράπεζες. Πάμε τώρα στις τράπεζες. Αφήστε το Σιριζέο, τον Τριανταφυλλίδη, κύριε Λιάτσο. Έχω εδώ ένα γραπτό μήνυμα. Τι φιλοξενείτε συχνά την αξιότιμη φίλη και συμπολίτησά μου, την Αριάδνη Τινούκα, ναι. που ξέρει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα. Ναι. Ανακοινώνει σε εκπομπή από 150 χιλιάρικα ευρώ, αυτό έγινε μέσα στο Γενάρη, του πρότειναν προτιμησιακό καθεστώς δανειολήπτη. Ο Παπαδημητρίου δεν το έδωσε σε μένα, αλλά το κάνουν τώρα οι τράπεζες. Αυτό που είπε σε μένα δεν γίνεται, το κάνουν οι τράπεζες. Από 150 χιλιάρικα του λέει δώσε 18 χιλιάρικα και εξόφλησες. Είναι το μόνο. Καταναλωτικό δάνειο από 18 χιλιάρικα, δώσε 1.700 ευρώ και εξόφλησες. Γίνεται κυρίως, έχει καταστεί μότο για τις τράπεζες σε καταναλωτικά και κάρτες. Ακόμη δεν έχει φτάσει στα στεγαστικά. Και επίσης πάλι, όχι δεν το λέω εγώ, το λέει η Αριάδνη Νούκα, η οποία κατεξοχήν ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, από 4.223 ευρώ, 422 και εξόφλησες. Προτιμησιακό καθεστώς κάνουν ήδη οι τράπεζες απέναντι σε αυτό. Με αυτές τις τρεις υποθέσεις λύθηκε το ζήτημα? Όχι. Πρέπει να αντιμετωπιστεί και με τον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη και με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πρέπει πραγματικά να αποτελέσουν. Καλά κάνουν και η Δέσποινα Ισπανού και τα κινήματα και οι συλλογικότητες και αποτελούν αγκονάρι και για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να υπάρχει πάντα ο αχός και η έκφραση αγωνίας της κοινωνίας, η οποία θα είναι εκεί για να υπερασπιστεί κάθε αδύναμο, άπορο, άνεργο, άστεγο δανειολήπτη, ο οποίος εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να πληρώσει. Λοιπόν, και τελειώνω τώρα με την Τουρκία, γιατί να πω, να διαβάσω ένα μηνυματάκι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η κυρία Μαρία, η οποία λέει ότι ζω με 360 ευρώ το μήνα, όπως και πολλοί άλλοι, και θα θέλαμε να αποδοθεί δικαιοσύνη για ό,τι σκοτεινό υπάρχει στον τόπο αυτό και το πληρώνουν και τα παιδιά μας και έπεται συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρία, που στείλατε το mail. Να πω στην κυρία Μαρία ότι με 300 και 360 ευρώ
δεν ζεις. Αναστάση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, αυτά που είναι και που πριν δεν μπορούσαν να βρουν. Μου είπατε, κύριε Λιάτσο, τι λέτε εσείς. Αυτοί τα είπαν όλα. Θα έρθει ο κόφτης. Υπήρξε ο δότης. Θα πέσουν έξω τα έσοδα. Είχαμε πλεώνασμα. Θα έρθουν ο Λίβας που καίει τα Σπαρτά. Θα βγουν κροκόδιλοι στο Λευκό Πύργο. Όλα αυτά που επικαλούνταν δεν έγινε. Δεν έγιναν. Μάλιστα. Και υπάρχει ένας οδικός χάρτης που μας βγάζει, κύριε Λιάτσο, αν έχετε την καλοσύνη, μας βγάζει το καλοκαίρι. Καταρχήν αυτό το αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο δεν θα πέσει από τον ουρανό, ούτε θα είναι επιφύτης του Αγίου Πνεύματος. Συγκροτείται ψηφίδα-ψηφίδα με ανοιχτή δημοκρατική διαβούλευση στα 9 αναπτυξιακά συνέδρια που έγιναν με την παρουσία του Τσίπρα, με την παρουσία της κυβέρνησης, με διήμερες και τριήμερες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες, όπου κατατίθενται οι αντιρρήσεις, κατατίθενται οι όποιες διαφορετικές προτάσεις κλπ. Και υπάρχει στο τέλος μια σύνθεση. Λοιπόν, το καλοκαίρι λοιπόν του 18 ανταμώνει η έξοδος από τα μνημόνια. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι βγαίνουμε από την κόλαση και πάμε στον παράδεισο. Απλά αποκτούμε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας να σχεδιάσουμε καλύτερα και να ελέγξουμε καλύτερα την πολιτική μας. Δεύτερον, έρχεται το αναπτυξιακό εθνικό σχέδιο, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα δημοκρατικής διαβούλευσης με δημάρχους, με περιφερειάρχες, με επιμελητήρια, με ομοσπονδίες, με σωματεία κλπ. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης έρχεται κάτι πολύ σημαντικό. Αυτά που λέμε, και με αυτό κλείνω, κύριε Λιάτσου, είναι αγκονάρι για την κοινωνία. Και το βοήθημα επίδομα που δόθηκε και το αναγγείλαμε εμείς από την εκπομπή σας, το θυμάστε, κύριε Λιάτσο, το προφητικό εκείνο, η προφητική εκείνη παρέμβαση, πλεώνασμα, τι θα την κάνει. Πρέπει ένα κομμάτι του πλεώνου να το δώσει. Το έδωσε, το δώσαμε το 16, το δώσαμε το 17, θα δοθεί και το 18, θα δοθεί και το... Αλλά η επιδοματική πολιτική δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να μοιράσουμε τη φτώχεια. Το ζητούμενο είναι να γίνουν επενδύσεις, να ανοίξουν θέσεις δουλειάς, θέσεις εργασίας. Και αυτό γίνεται τώρα, ξεπερνώντας γραφειοκρατίες και κυρίως ξεπερνώντας τα λαδόσημα, τη μίζα, σύμφωνη. Τη ρεμούλα και το κάτω του τραπέζι. Αυτά τελειώσανε. Ο κύριος Σωτήρης Παναγόπουλος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το mail που στείλατε. Και μου λέτε, είμαι πάσχων από μεσογειακή αναιμία. Έχω πάρει και παίρνω σκευάσματα Νοβάρτης, τα ακριβά σκευάσματα των 4.500 ευρώ το μήνα, που έχουν κάνει σε πολλούς πάσχοντες πάρα πολλές σοβαρές παρενέργειες. Και πολλοί γιατροί επέμεναν και το συνιστούσαν. Και τώρα με το σκάνδαλο υπάρχει απουσία του φαρμάκου στον ΕΟΠΗ, το οποίο είναι το αντίστοιχο φθηνό φάρμακο Desferal των 500 ευρώ, πάλι της Νοβάρτης, το οποίο δεν έχει σοβαρές παρενέργειες. Δεν δίνουν το φθηνό φάρμακο στον ΕΟΠΗ και δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Μας είναι άκρος απαραίτητο. Περιττό να σημειώσω το συνεχές επισκεπτήριο των πολιτών της εταιρείας στους γιατρούς στο νοσοκομείο, πολύ συχνά σε επίπεδο φιλίας, συνεδρίων κλπ. Κύριε Σπανάκη. Κύριε Γιάτσο, θα ήθελα 2 λεπτά να μου πεις απαντήσεις. Σήμερα λοιπόν για το χρέος μιλάμε για επιμήκυνση και για επιτόκιο. Όταν ο κύριος Τσίπρας έταζε λαγούς με πετραχίλια στον ελληνικό λαό και μιλούσε για κούρεμα του χρέους. Άρα ένα το κρατούμενο για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έλεγε ψέματα προεκλογικά στον ελληνικό λαό. Δεύτερον, επειδή αναφέρθηκε και ο καλός μου φίλος καθηγητής ο κύριος Γαλανός από τα φοιτητικά μας χρόνια, γιατί στις οικονομικές σχολές έχουμε φάει τα φοιτητικά μας χρόνια, θα ήθελα να πω και στον κύριο Τριανταφυλλίδη και σε όλο το πάνελ, αλλά κυρίως στους τηλεθεατές σας και να απαντήσω και στην κυρία Μαρία, ότι σήμερα τα νούμερα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. 53,25%, αν έχετε την καλοσύνη λίγο την κάμερα, 53,25% είναι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Κάντε το μονοπλάνο αυτό να το δείξουμε. Δημιουργούν, ορίστε παρακαλώ. Σηκώστε το εδώ, πλάνο. Για να είμαστε συγκεκριμένοι. Επειδή η Νέα Δημοκρατία λέει στον ελληνικό λαό την αλήθεια και με συγκεκριμένα νούμερα. Και δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Τι είναι, δείξτε μας. 53,25% είναι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Και η πλήρης απασχόληση έχει συρρυκνωθεί στο 46,75%. Με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια. Αυτή η κυβέρνηση δημιουργεί μια γενιά φτωχών εργαζομένων των 327 ευρώ. Προσέξτε, υπάρχουν εργαζόμενοι που παίρνουν λιγότερα χρήματα από το επίδομα ανεργίας.
Την ίδια ώρα που η Εργάνη, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την Εργάνη. Που η Εργάνη τι κάνει, μετράει και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Τι προσλήψεις, τι απολύσεις. Για το μήνα Ιανουάριο, ακούτε καλά κύριε Λιάτσο, έχουμε 16.542 απολύσεις περισσότερες από ό,τι προσλήψεις. Αυτά είναι τα πραγματικά νούμερα της οικονομίας, τα οποία δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει γίνεται και αυτή είναι η καθημερινότητα. Με τα mail γίνεται τρίτον, χαμός. Τρίτον, κύριε Λιάτσο, ένα λεπτό ακόμα. Συνεχίστε, ναι. Τρίτο θέμα. Ξέρετε το 2017, που επειδή διάβασα με μεγάλη προσοχή και θα διαβάσω αύριο την εφημερίδα σας, την Κόντρα News, αναφέρεται για 12 δόσεις. Ξέρετε πόσοι έχασαν τη ρύθμιση το 2017. Πάνω από 178.000 οφειλέτες έχασαν τις ρυθμίσεις τους με την εφορία το 2017. Με τα ασφαλιστικά ταμεία δε, οι συνολικοί οφειλέτες που έχασαν τις ρυθμίσεις τους το 2017 ξεπερνούν τις 300.000. Εδώ είναι ο κύριος Τσαγκάρης, αν θέλει ας με διαψεύσει, αν λέω αλήθεια. Γιατί λέω αλήθεια. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να δει το δάσος και να μην βλέπει το δέντρο. Αυτή τη στιγμή έχει η μεσαία τάξη χτυπηθεί αλίπητα. Αυτή τη στιγμή τα χαμηλά εισοδήματα δεν μπορούν άλλο εν αναμονή, προσέξτε, μείωση του αφορολόγητου, μείωση κατά 18% περίπου των συντάξεων, με μείωση της προσωπικής διαφοράς που προγραμματίζει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση δεν μπορεί να μείνει άλλο. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει. Ευχαριστώ, και καμία λάσπη. Ολοκληρώνω ένα λεπτό. Όχι ένα λεπτό. Καμία λάσπη δεν μπορεί να σταματήσει το ρεύμα της πολιτικής αλλαγής που έρχεται. Μάλιστα. Με κυβέρνηση αυτοδύναμη της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Κανείς δεν θα σταματήσει την ξεκάθαρη πολιτική που έχουμε, που είναι πολιτική των επενδύσεων, που είναι πολιτική ενός μια σταθερής φορολογικής πολιτικής με μείωση των φορολογικών συντελεστών προκειμένου να έρθουν επενδύσεις. Γιατί η αύξηση της απασχόλησης θα έρθει μέσα από επενδύσεις. Να είστε καλά, το είπε και ο καθηγητής, αλλά ο ελληνικός λαός δεν θα πέσει στην παγίδα του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα πέσει σε αυτόν τον λαϊκισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μιχάλη Πουλή, σας ευχαριστώ για το mail που στείλατε και λέτε, να κάνω μια ερώτηση, δημοσκοπήσεις δεν βλέπω, χάθηκαν. Κανείς δεν βγάζει, λέει, φοβούνται, ρωτάει ο κύριος Μιχάλης Πουλής. Φοβούνται τις δημοσκοπήσεις. Κυρία Σπανού. Λοιπόν, αρχίζω από, από την εξωτερική πολιτική, αναφέρθηκε ο κύριος Ουρμελίδης. Αλλά έχετε αναφέρθηκε... 1,5 λεπτό. Είναι άδικο αυτό όμως, θα το πω. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης μίλαγε τόση ώρα. Δεν έχω αντιπαράθεση με τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Αλλά έλεος, να μπορούν και οι άλλοι να πούν. Μην χάνετε χρόνο, παρακαλώ. Λοιπόν. Άκουσα για την εξωτερική πολιτική. Εγώ, ξέρετε τι εισπράττω. Πράγματα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Εισπράττω όμως ότι υπάρχει και η πλήρης αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής που εφαρμόζουμε. Και όλα τα χρόνια. Διότι, με συγχωρείς, αποφασίζεις τους συμμάχους σου. Οι σύμμαχοί σου σε βοηθάνε πουθενά. Ρωτήσατε, υπάρχει ΝΑΤΟ. Υπάρχει ΝΑΤΟ. Δεν ασχολείται. Υπάρχουν ΗΠΑ. Φυσικά είναι ο Πόντιος Πιλάτος. Βρείτε τα μεταξύ σας. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε μια χλιαρή δήλωση ο Γιούγκερ. Τίποτα. Έχει επιβληθεί καμία κύρωση στην Τουρκία. Καμία. Όταν πρόκειται για άλλες χώρες, θυμάμαστε τι είχε γίνει με τη Ρωσία, για τα γεγονότα της Ουκρανίας, ακόμα και με τη Βενεζουέλα, η Τουρκία είναι στο απειρόβλητο. Και ακόμα που λέμε και για τη Γερμανία, εδώ υπάρχουν δημοσιεύματα ότι υπάρχει και παραγγελία και εξοπλιστικού υλικού από την κυρία από τη Γερμανία, σε συνομιλίες με την κυρία Μέρκελ, αξίας 7 δις. Δηλαδή, εδώ πέρα, η Ελλάδα είναι προσανατολισμένη κάπου, έχει δώσει, είδαμε και με τις βάσεις και τα λοιπά, αλλά στις δύσκολες στιγμές σου λέει βγάλ τα πέρα μόνος σου. Δεν είναι ότι είναι ο Ερντογάν που τα κάνει, έχει και στήριξη που τα κάνει. Και αυτό πρέπει να εξετάσουμε, γιατί τα πράγματα στο μέλλον μπορεί να είναι πολύ χειρότερα. Έτσι, για να τα δούμε και στην... Και φυσικά βλέπουμε τώρα και με την... Σας διαβάσω ένα mail που σας, θα σας ενδιαφέρει σίγουρα. Είναι από Στουτγκάρδη, είναι ο φίλος μας ο κύριος Νικόλαος Τουμανίδης και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τουμανίδη. Λέει, ακούω τη λέξη πληστηριασμούς, λέει με τι ευκολία λένε ορισμένοι πληστηριασμοί, λες και είναι, λέει, μπισκοτολούκουμο. Ρώτα και αυτούς, λέει, που χάνουν τα σπίτια τους ή τις περιουσίες τους, πώς αισθάνονται. Βεβαίως. Παρακαλώ. Και δεύτερον, και πάμε, γι' αυτό χρειάζεται μια πλήρης επανεξέταση, διότι θα βρεθούμε σε πιο δύσκολη θέση, σαφώς μας εξευτελίζουν. Θυμόμαστε τι είχε γίνει με τον Ερντογάν. Ήρθε προσκεκλημένος και μας προσέβαλε μπροστά στα μούτρα μας. Μας είπε δηλαδή ότι το σπίτι αυτό δεν είναι δικό σου. Λοιπόν, και δεύτερον,
Να δούμε την οικονομική πολιτική. Καταρχήν, τώρα άκουσα τον κύριο Τριανταφυλλίδη, ήταν σαν να ζούσα σε άλλη χώρα. Φυσικά, δεν μπορεί και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας να πει ότι εμείς όταν θα έρθουν διαφορετικά τα πράγματα, αφού το ίδιο πρόγραμμα εφαρμόζεται. Το ίδιο πρόγραμμα. Από το 10 έχουμε μνημόνια στην Ελλάδα. Από το 10 έχουμε μνημόνια στην Ελλάδα και είναι το ίδιο πλαίσιο. Όσο περνάει ο καιρός, σαφώς γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Γιατί όταν μειώσεις, αυξάνονται ακόμα και ένα εικοσάρικο να σου κόψουν. Μετά είναι στα μη περαιτέρω. Μάλιστα. Αλλά λοιπόν, αλλά όχι, με συγχωρείτε. Γιατί εδώ πέρα να δούμε κάποια πράγματα πολύ σιγά σιγά να ολοκληρώσετε. Καταρχήν, γιατί για τη διευθέτηση του χρέους. Ναι. Δεν υπάρχει καμία διευθέτηση του χρέους. Το χρέος χρειάζεται διαγραφή. Τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος. Διαφορετικά δεν γίνεται. Είναι σαν να καλούμε εγώ να αποπληρώσω ένα εκατομμύριο, αφού δεν έχω πώς να το αποπληρώσω. Mm-hmm. Όλες τις ρυθμίσεις για να επιμηκυνθεί και στα επόμενα 500 χρόνια. Δεν μπορώ. Θα έχω πεθάνει και εγώ, θα έχουν πεθάνει και οι όποιοι κληρονόμοι μου. Επομένως δεν μπορεί να το αποπληρώσω. Ξέρετε τι λέει η κυρία Έλλη από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ακούστε τώρα, γιατί. Τι νόημα λέει είχαν οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών από τη στιγμή που οι τράπεζες ζητούν πάλι τα λεφτά των κόκκινων δανείων. Εμείς έχουμε πόσες κάνει για την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, κάναμε και μηνυτήρια αναφορά. Μάλιστα. Γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν έγκλημα, ήταν 40 δις έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού. Και σαφώς συνεχώς οι τράπεζες γυρίζουν και ζητάνε πάντα. Και τα μέτρα που έχουν επαρθεί, γιατί αναφέρθηκε με το ασφαλιστικό κτλ. Όταν μειώνονται περαιτέρω οι συντάξεις, όταν μειώνονται οι μισθοί και υπάρχει μεγαλύτερη διαφυγή και μεγαλύτερη ανεργία, γιατί η ανεργία εκτοξεύτηκε μετά το 10. Δεν λέω ότι δεν υπήρχε μέχρι το 10. Εκτοξεύτηκε. Δεν θα υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Και ξέρετε, όσο αυξάνονται, γιατί ο νόμος 4387 του Κατρούγκαλου. Ευχαριστώ, κυρία Σπανού. Τις φορές, θέλω να δεν θα προλάβουν να πούνε κουβέντα. Λοιπόν, όχι, λέτε πράγματα. Είπατε αρκετά, είπατε τώρα. Εντάξει. Όσο αυξάνονται οι εισφορές, τόσο μεγαλώνει η διαφυγή. Όσο αυξάνεται ο ΦΠΑ, τόσο μεγαλώνει και η φόρο διαφυγή. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Όσον αφορά για αυτά που είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ότι είπε ο κύριε Νούκα, όμως αυτά αφορούν αυτούς που δεν έχουν τίποτα να πάρουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Αν έχουν να πάρουν, κυρία Μαρία από κέντρο. Κυρία Μαρία από κέντρο. Για να τελειώσω, ένα με εμάς που μόνο περιμένουμε να πάρουμε τη σύνταξή μας και δεν μπορούμε γιατί χρωστάμε στον ΕΦΚΑ, λέει η κυρία Μαρία από το κέντρο, τι θα γίνει. Μέχρι 20.000 είναι. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να πάω στον κύριο Γαλανό. Να μιλήσει 30 δευτερόλεπτα. Όχι ένα λεπτό και τελειώνεται, μα μιλάτε τόση ώρα. Λοιπόν, δεν μιλάω. Αλλά να θυμίσω στον κύριο Τριανταφυλλίδη ότι μπορεί να δόθηκε το μέρισμα, κόπηκε ο ΕΚΑΣ και κόβονται και άλλα επιδόματα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Επομένως, μην το βάζουμε. Πάμε στον κύριο καθηγητή, στον κύριο Γαλανό. Ένα λεπτό έχετε, γιατί κλείνουμε την εκπομπή. Δεν θα φανταστώ ότι για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Παρακαλώ. Υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί από εμένα να μιλήσουν. Ναι. Προσωπικά, σαν πολίτη. Για τα οικονομικά. Αισθάνομαι λίγα ανασφάλεια. Αισθάνεσαι ανασφάλεια. Όπως οποιοδήποτε ένας πολίτης. Προφανώς. Και ισχυρή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα οικονομικά, κλείνω με 30 ευθόλυτα μόνο αυτό. Παρακαλώ. Θα επιμείνω σε αυτό, έστω και γίνομαι κουραστικός. Και αύριο το πρωί να μας διαγράφαν το χρέος. Θέλαμε 10 χρόνια να ξαναφτάσουμε στο ίδιο σημείο. Και να μας διαγράφαν και το χρέος. Θέλουμε άλλη πολιτική. Γιατί ακόμα δεν κοιτάμε, πρέπει να δούμε τα σοβαρά προβλήματα, τα διαρθρωτικά όπως τα λέμε, της ελληνικής οικονομίας. Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ. Κύριος Νίκος Παπαθεοδόρου, λέει ο κύριος Παπαθεοδόρου το εξής. Πείτε, λέει στον κύριο Σπανάκη, ότι ο κόσμος σπανάκι τρώει, αλλά κουτόχορτο όχι. Και όσο και να χτυπιά τον κύριο Σπανάκη, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν. Κρύβονται όλοι πίσω από την πολιτική ευθύνη και καθάρισαν και βασιζόμενοι ότι ο λαός ξεχνάει, θέλουν να μας ξανασώσουν. Τη λέξη σε εισαγωγικά είναι ο Νίκος, οδοντίατρος. Μα εμείς πρώτοι λέμε όλα από τον εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Με το φως και το φως. Μην ρίξετε το πολυφός μας. Άρρωστε με Σπανάκη, γινόμαστε το πολύ το φως έχουμε τυπλωθεί. Παρακαλώ, κύριε. Μείνετε και ψηφίσετε. Μην φύγετε όμως από την Βουλή. Μην φύγετε αύριο. Μην βιάζεστε. Είναι κοντά η αυριανή. Κύριε Διονύση Κουτσούκαλη. Είναι κοντά η αυριανή ημέρα. Σεβαστείτε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Κύριε Διονύση Κουτσούκαλη, ευχαριστώ πολύ. Θανάση, έχεις. Και το κάνουμε. Έχει συνηθίσει ο Κυριάκος. Θα υπενθυμίσω, κύριε Τριανταφυλλίδη. Δεν είμαστε από αυτούς. Παρακαλώ, εγώ θα υπενθυμίσω την προηγούμενη παρέμβαση του κύριου Γαλανού. Καλά. Τι είπε ο κύριος Γαλανός? Έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε το 2009 στην ελληνική οικονομία και γι' αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τι δεν έκαναν τα μνημόνια και τι δεν έκαναν οι κυβερνήσεις που θα έπρεπε να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια να λύσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα καλούνται τώρα να λύσουν όλα αυτά τα προβλήματα, να προχωρήσουν τάχιστα στις μεταρρυθμίσεις, στις διαρθρωτικές όπως είπε προηγουμένως, να είναι ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία,
να προωθηθεί η έρευνα και η τεχνολογία και η καινοτομία, γιατί αλλιώς δεν έχουμε ανταγωνιστικότητα. Και θα πω τρεις λέξεις, τις έλεγα πάντα εδώ και 27-28 χρόνια. Παραοικονομία, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή. Θα πρέπει επιτέλους να λυθούν αυτά τα ζητήματα, αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Κυρία Μέρη από κέντρο, απευθύνεσαι στον κύριο Τριανταφυλλίδη και του λέτε τι θα κάνετε για εμάς τους εγγυητές, που ενώ δεν έχουμε πάρει δάνεια, οι τράπεζες κυνηγούν τις περιουσίες μας. Κύριος Ανδρέας από Σαλαμίνα, κύριε Γαλανέ, για ποιο λόγο ευθυνόμαστε εμείς οι πολίτες όταν οι πολιτικοί φαρπάζουν την ψήφο μας λέγοντας συνήθως ψέματα? Σπύρο, μια κουβέντα αν θέλεις, γιατί τα τηλέφωνα της Θεσσαλονίκης θέλω. Είναι μια μέρα η σημερινή που χρειάζεται εξαιρετική ψυχραιμία. Ναι. Πιστεύω ότι η Βουλή όρημα θα αντιληφθεί ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για εκκρεμότητες και το πολιτικό σύστημα συνολικά και το πολιτικό προσωπικό πρέπει να το δει και ως μια ευκαιρία, αφού και η κρίση ήταν ευκαιρία και η χρεοκοπία ήταν ευκαιρία. Να το δει λοιπόν σαν μια ευκαιρία για να ξεκαθαριστεί και αυτή η κατάσταση και όχι όπως με τη Siemens, με τη Λίστα Λαγκάρτ ή με άλλα πράγματα που δεν ξεκαθαρίστηκαν. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Καλό. Είμαι ο μόνος βουλευτής στην παρέα. Ρωτήσω τον κύριο Τριανταφυλλίδη, που δεν είναι μέρος του πολιτικού συστήματος 30 χρόνια, πόσο δυσκολεύτηκε να είναι εκεί που είναι, για να καταλάβει ο πολίτης τι ανέφερα. Λοιπόν, η Contra News έχει πρώτο θέμα. Τρέμουν τους εισαγγελείς διαφθοράς. Σκληρή απάντηση από τη Βασιλική Θάνου. Σχεδιάζουν πραξικόπημα για να τους αφαιρέσουν τη διερεύνηση του γιγαντιαίου σκανδάλου της Νοβάρτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τσαγκάρη, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, τον κύριο Σπανάκη, τον κύριο Σπανού. Και δώσουμε και ένα ιστερόγραφο. Κάλπες ζητούσαν. Σας δώσαμε 10 κάλπες. Μία ζητούσατε, 10 σας φέραμε. Λοιπόν, επί 3 χρόνια ζητάτε εκλογές και κάλπες. Τον κύριο Γαλανό, τον κύριο Λιτσογιάννη και τον κύριο Σουρμελίδη. Όμως με μεγάλη διαφορά. Καλά, καλά. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Όνειρα. Καλή Σαρακοστή, φίλες και φίλοι. Καλή Σαρακοστή με υγεία. Καλή Σαρακοστή να χαίρεστε την οικογένεια. Κύριε, μπορούμε λίγο να. Σας παρακαλώ. Δηλαδή. Λίγο σεβασμό στους τηλεθεατές. Σας εύχομαι καλή Σαρακοστή με υγεία στις οικογένειές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συναντηθούμε τηλεοπτικά στις 12 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.